Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε κυρίως για την παράγωγο και τις εφαρμογές της στο να λύνουμε διάφορα προβλήματα που αφορούν είτε μία συνάρτηση είτε μία κατάσταση στην οποία επιθυμούμε να βρούμε τη βέλτιστη λύση. Είναι τεχνικές που θα τις χρησιμοποιείτε πάρα πολύ συχνά στις σπουδές σας από εδώ και πέρα. Εντάξει, θα το καταλάβετε από το είδος των παραδειγμάτων που θα κοιτάμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν από το γεγονός ότι η παράγωγος μας υποδηλώνει σε ένα σημείο, αν το σημείο αυτό είναι αυτό που ονομάζουμε τοπικό ακρότατο. Τι είναι ένα τοπικό ακρότατο, δηλαδή ένα τοπικό μέγιστο ή ελάχιστο? Είναι όταν έχεις ένα σημείο στο πεδίο ορισμού της συνάρτησης που είναι, για παράδειγμα, μεγαλύτερο από όλα τα τριγύρω του σημεία ή μικρότερο από όλα τα τριγύρω του σημεία. Η συνάρτηση είναι. Ο ακριβής ορισμός είναι ο εξής. Το χ0, ας το πούμε, είναι τοπικό ελάχιστο της συνάρτησης F. Αν τι συμβαίνει. Όπως είναι εδώ πέρα ο άξονας, αυτός θα τον κάνει άξονα, όπως είναι ο άξονας λοιπόν εδώ, και είναι εδώ το χ0, θέλω να υπάρχει ένα διαστηματάκι τριγύρω από το χ0, αυτό είναι το χ0 πλην δέλτα σημείο και το χ0 στην δέλτα, που παντού εδώ μέσα το f του χ0 να είναι βασιλιάς. Δηλαδή, για κάθε χ στο χ0 πλην δέλτα, χ0 στην δέλτα, τι θέλω να συμβαίνει? Ότι το f του χ είναι μικρότερο ή ίσο από το f του χ0. Δεν απαιτώ αυστηρή ανισότητα, θέλω το f του χ0 να είναι η μεγαλύτερη τιμή μέσα σε αυτό το διάστημα. Το λέμε λοιπόν τοπικό ελάχιστο αν υπάρχει ένα δέλτα θετικό που για αυτό το διάστημα, που ενδεχομένως να είναι και πολύ μικρό, αν το δέλτα είναι πολύ μικρό, για αυτό το διάστημα το f του χ0 να είναι η μέγιστη τιμή. Ωραία. Τώρα, θέλει λίγη προσοχή εδώ πέρα, γιατί μπορεί η συνάρτησή μας να μην ορίζεται και από τις δύο μεριές του χ0. Έτσι, μπορεί το χ0 ας πούμε, να είναι το αριστερό άκρο φερρυπίν ενός διαστήματος στο οποίο ορίζεται η F. Τότε πάλι θα το λέμε τοπικό ελάχιστο, τοπικό μέγιστο ήθελα να πω εδώ πέρα και έγραψα τοπικό ελάχιστο, εδώ θέλει τοπικό μέγιστο για τον ορισμό που έχω δώσει. Πάλι θα το λέμε τοπικό μέγιστο ή τοπικό ελάχιστο, αρκεί αυτό εδώ να συμβαίνει για όλα τα χ που είναι και στο διάστημα αυτό και στο πεδίο ορισμού. Έτσι, δεν εφαρμόζουμε ποτέ την F σε ένα σημείο χ που δεν είναι στο πεδίο ορισμού. Ωραία. Και αντίστοιχο ορισμός για τοπικό ελάχιστο είναι να υπάρχει πάλι ένα δέλτα που να ισχύει η ανάποδη ανισότητα. Εντάξει. Αν έχεις λοιπόν μια συνάρτηση η οποία έχει ένα γράφημα, ας πούμε ότι ορίζεται από εδώ έως εδώ και έχει ένα γράφημα που μοιάζει κάπως έτσι. Ωραία. Τότε κάποια σημεία στο διάστημα ΑΒ είναι τοπικά μέγιστα και είναι τοπικά ελάχιστα. Για να τα μαρκάρουμε. Ας μαρκάρουμε τα τοπικά μέγιστα με πράσινο και τα τοπικά ελάχιστα με, ξέρω εγώ, κόκκινο. Εντάξει. Και θα τα μαρκάρω καταρχήν πάνω στο γράφημα και μετά τα τοπικά. Δηλαδή θα μαρκάρω την τιμή πάνω στο γράφημα και το τοπικό ελάχιστο είναι ακριβώς από κάτω. Ωραία, επειδή θα είναι πιο ξεκάθαρο. Ας πούμε, αυτό εδώ το σημείο, παιδιά, του οποίου η εικόνα είναι αυτή. Το σημείο μου δηλαδή είναι αυτό εδώ. Αυτό είναι τοπικό ελάχιστο. Εντάξει. Όπως τοπικό ελάχιστο είναι και αυτό. Αυτό το σημείο είναι τοπικό ελάχιστο. Τοπικό ελάχιστο είναι και τούτο. Εντάξει, τοπικό ελάχιστο είναι και κάπου εδώ. Τέσσερα τοπικά ελάχιστα έχω μέχρι στιγμής. Δεν βλέπω να υπάρχει κανένα άλλο. Είναι όμως και αυτό. Με τον ορισμό που έχουμε δώσει είναι και αυτό. Εντάξει, σε άλλα βιβλία θα λέω, σε άλλες διαλέξεις κλπ. Άλλοι άνθρωποι προτιμούν να μην το λένε τοπικό ελάχιστο αν δεν είναι ορισμένο και από τις δύο μπάντες του σημείου, έτσι. Το αφήνουν, δηλαδή κατάνε τον ορισμό τοπικό ελάχιστο ή τοπικό μέγιστο όταν το σημείο τριγυρίζεται και από τις δύο μεριές από το πεδίο ορισμού. Λοιπόν, βρήκα λοιπόν τα εξής τοπικά ελάχιστα. Αυτό, 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 αυτό και αυτό. Ωραία. Και τοπικά μέγιστα, για να τα βάλουμε κόκκινα, τοπικά μέγιστα θα έχω εδώ ένα, που η αντίστοιχη τιμή από κάτω είναι, ξέρω εγώ, εδώ πέρα. Θα έχω επίσης εδώ ένα τοπικό μέγιστο.
Θα έχω και εδώ ένα τοπικό μέγιστο. Και εδώ. Ωραία. Άλλο δεν βλέπω παρά μόνο αυτό. Πάλι είναι τοπικό μέγιστο. Αν συνέχιζε κατά κάποιο τρόπο το γράφημα προς τα δεξιά, δεν θα ήταν. Αλλά αφού σταματάμε εκεί πέρα, στη γειτονιά του είναι βασιλιάς. Εντάξει. Μπορεί να είναι μονόπαντη η γειτονιά του, αλλά αυτό είναι. Εντάξει. Τοπικό λοιπόν μέγιστο ή ελάχιστο είναι αν υπάρχει μια περιοχή του σημείου που είναι πολύ μικρή, έτσι. Αλλά παρόλα αυτά να έχει θετικό μήκος που εκεί μέσα το σημείο μου έχει τη μέγιστη ή την ελάχιστη τιμή. Δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο αυτό που έχει τη μέγιστη ή ελάχιστη τιμή. Για παράδειγμα, αν έχεις μια συνάρτηση. Αν αυτή εδώ η συνάρτηση, έτσι. Εδώ πέρα είχε ένα τέτοιο γράφημα. Ήταν σταθερή για παράδειγμα για ένα διαστηματάκι. Ήταν έτσι το γράφημα, σταθερό. Και μετά συνέχιζε έτσι. Λοιπόν, τότε όλα τα σημεία αυτά είναι και τοπικά μέγιστα και τοπικά ελάχιστα. Εντάξει, τα σημεία που είναι σε αυτό το διάστημα είναι και τοπικά μέγιστα και τοπικά ελάχιστα. Όλα αυτά. Διότι σε κάθε ένα από αυτά μπορεί να βρεις ένα διαστηματάκι τριγύρω του που ισχύει η αντίστοιχη ανισότητα. Προσέξτε, η ανισότητα αυτά είναι μεγαλύτερο ίσο, όχι αυστηρή ανισότητα. Εντάξει, αν είχα αυστηρή ανισότητα, που δεν έχω ποτέ σε αυτόν τον ορισμό, τότε δεν θα ήταν. Αλλά νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι αν έχεις μια συνάρτηση σταθερή σε ένα διάστημα, όλα τα σημεία εκεί μέσα είναι τοπικά μέγιστα και τοπικά ελάχιστα. Και τι λέμε τώρα ολικό μέγιστο ή ολικό ελάχιστο. Τι είναι τα ολικά ακρότατα. Νομίζω εύκολα το μαντεύει κανείς. Το ολικό μέγιστο είναι εκεί που η συνάρτηση πιάνει τη μέγιστη τιμή της για όλο το πεδίο ορισμού. Και πάλι δεν είναι μόνο σήματα καθορισμένα, μπορεί να πιάνει τη μέγιστη τιμή της σε τρία σημεία, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και τα τρία είναι ολικά μέγιστα. Λοιπόν, ολικό μέγιστο λοιπόν έχουμε στο χ0. Ολικό μέγιστο στο χ0. Αν τι συμβαίνει, για κάθε χ στο πεδίο ορισμού της εφ. Τώρα δεν ξέρω πώς το συμβολίζει κανείς, είναι στο πεδίο ορισμού df, κάπως έτσι. Θα το γράψω αναλυτικά στο πεδίο ορισμού της F. Θα έχω ότι F του Χ δεν ξεπερνάει το F του Χ0. Και αντίστοιχος ορισμός με το ολικό ελάχιστο. Τι το F του Χ είναι τουλάχιστον ίσο με το F του Χ0. Εδώ στη συνάρτηση που έχουμε παιδιά, ποιο είναι το ολικό μέγιστο, ένα είναι αυτό εδώ. Δεν υπάρχει καμιά άλλη τιμή πιο μεγάλη από αυτήν. Στον B δηλαδή έχουμε ολικό μέγιστο. Ολικό ελάχιστο αντίστοιχα έχουμε εδώ. Δεν υπάρχει πιο μικρή τιμή της συνάρτησης. Άρα εδώ έχουμε ολικό ελάχιστο. Σε αυτό το σημείο. Εντάξει. Ωραία. Η σχέση τώρα που έχει η παράγωγος με τα τοπικά ακρότατα είναι η εξής απλή σχέση. Ότι αν η F είναι παραγωγήσιμη, αν λοιπόν θα το πω αλλιώς. Αν το χ0 είναι τοπικό ακρότατο της F η F τόνος στο χ0 υπάρχει και δεν θέλω να είναι τοπικό ακρότατο από αυτά που είπα προηγουμένως που είναι μονόπαντα. Θέλω να περιτριγίζεται γύρω-γύρω από το πεδίο ορισμού. Και η F ορίζεται σε ένα ανοιχτό διάστημα που περιέχει το χ0. Τότε το συμπέρασμα, το θεωρημά μας, το συμπέρασμα ποιο είναι, F τόνος του χ0 είναι 0. Είτε είναι τοπικό μέγιστο, είτε τοπικό ελάχιστο σε ένα σημείο χ0. Αν παραγωγίζεται εκεί πέρα, που δεν είναι απαραίτητο να παραγωγίζεται, αλλά αν παραγωγίζεται, η παράγωγός του είναι 0. Εντάξει, αλλά επιμένω, δεν ισχύει αυτό εδώ πέρα, αν η F δεν ορίζεται και από τις δύο μεριές του χ0. Εντάξει. Για παράδειγμα, αυτό που σας έγραψα δεν ισχύει ούτε σε το σημείο α, ούτε στο σημείο β, που και τα δύο είναι τοπικά ακρότατα, αλλά και το ένα και το άλλο έχει την F ορισμένη μόνο από τη μία του μπάντα. Έτσι.
Και άμα το παρατηρήσετε, θα δείτε ότι η παράγωγος εδώ πέρα δεν είναι 0, δεν είναι οριζόντια εφαπτόμενη, είναι προς τα πάνω. Έχει θετική κλίση. Είναι εδώ πέρα, πάλι θετική κλίση έχει. Ωραία. Ένα, πάμε να δούμε τώρα πώς θα αποδεικνύουμε αυτό. Ωραία. Για να δούμε. Εδώ έχουμε τον άξονα. Εδώ είναι το σημείο χ0. Και ας πούμε ότι η συνάρτησή μου ορίζεται σε ένα διάστημα αυτής της μορφής. Το AB. Παντού εδώ μέσα είναι ορισμένη η συνάρτηση. Ωραία. Τώρα, εμένα, στις υποθέσεις μου είναι ότι το F τόνος του χ0 δεν υπάρχει. Το F τόνος του χ0, ο ορισμός, γιατί ποιος είναι. Είναι το όριο όταν το H τίνει στο 0, του F του χ0 συν H πλην F του χ0 δια H. Εντάξει. Και αυτό το όριο, μου λέει η υπόθεσή μου, υπάρχει. Τώρα, ας πούμε ότι το γράφημά μου, λοιπόν, ας μην ζωγραφίσω το γράφημα ακόμα, ας πούμε ότι η τιμή της F εδώ πέρα είναι αυτή εδώ. Ωραία. Και ας κάνω την υπόθεση ότι η χ0 είναι τοπικό μέγιστο. Η απόδειξη για το τοπικό ελάχιστο είναι ίδια. Τοπικό μέγιστο, λοιπόν, οπότε ας βάλω την τιμή λίγο πιο ψηλά. Εδώ είναι το F του χ0. Παντού αλλού οι τιμές θα είναι κάτω από αυτή την... περίμενε, όχι παντού αλλού. Ξέρω ότι υπάρχει ένα... Αφού είναι τοπικό μέγιστο, θα υπάρχει ένα διαστηματάκι. Χ0 πλην δέλτα. Χ0 συν δέλτα. Αυτό λέει ορισμό για το τοπικό μέγιστο. Που παντού εδώ μέσα το F του χ0 είναι μεγαλύτερο ή ίσο από όλες τις τιμές. Άρα, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι θα είναι, οι τιμές εδώ μέσα θα είναι κάτω από αυτή εδώ την οριζόντια ευθεία. Αυτή είναι η οριζόντια ευθεία ψ ίσον F του χ0 και τα πάντα εδώ μέσα θα είναι κάτω από αυτήν. Δεν κοιτάζω καθόλου τι συμβαίνει εδώ πέρα, δεν θα το χρειαστώ. Πάντως εδώ, το γράφημά μου θα είναι κάτω από αυτήν την πράσινη ευθεία, επειδή ακριβώς το χ0 είναι τοπικό μέγιστο. Μπορεί να ξαναχτυπήσει και την ευθεία, αλλά πάνω δεν μπορεί να βγει. Ωραία. Ας πάρουμε ένα σημείο εδώ. Το χ0 συν H, πείτε τι είναι από εδώ. Κοιτάζω δηλαδή τον ορισμό μου για H θετικό. Τότε η τιμή του χ0 συν H θα είναι κάποιο σημείο κάτω από την πράσινη ευθεία, ας πούμε εδώ πέρα. Ενώ αν το χ0 συν H ήταν από εδώ, εντάξει, τότε η τιμή θα ήταν φερρυπίν πάλι κάτω από την πράσινη ευθεία, ας πούμε εδώ. Τότε, παιδιά, η κλίση αυτού του ευθυγράμμου τμήματος, όπως και η κλίση αυτού του ευθυγράμμου τμήματος, είναι ακριβώς αυτό το πηλίκο. Έτσι. Είναι πόσο άλλαξε η τιμή της συνάρτησής μου δια πόσο άλλαξε το χ. Είναι η κλίση λοιπόν του ευθυγράμμου τμήματος. Ωραία. Όταν το H είναι θετικό, τι τιμές παίρνει αυτό το πράγμα. Όταν το H είναι θετικό, πάει να πει ότι αυτό εδώ είναι δεξιά του χ0 και είναι μικρότερο ή ίσο από το F του χ0, επειδή το F του χ0 είναι τοπικό μέγιστο. Άρα ο αριθμητής είναι αρνητικός και το H τι είναι, θετικό. Άρα λοιπόν το κλάσμα θα είναι αρνητικό, θα είναι μικρότερο ίσο του μηδενός. Ενώ όταν το H είναι αρνητικό, είμαστε δηλαδή από εδώ, τότε πάλι ο αριθμητής είναι αρνητικός, γιατί το F του χ0 είναι τοπικό μέγιστο, έτσι. Αλλά ο παρονομαστής είναι επίσης αρνητικός, οπότε το κλάσμα είναι θετικό στην περίπτωσή μας. Δηλαδή μεγαλύτερος του μηδενός. Και τώρα κοιτάξτε να δείτε. Όταν εγώ προσεγγίζω από τα δεξιά το 0. Όταν δηλαδή προσεγγίζω το χ0 συν H, προσεγγίζει έτσι το χ0. Τότε αυτή εδώ η ποσότητα, το F τόνος του χ0, είναι όριο κάποιων αρνητικών πραγμάτων. Ενώ όταν προσεγγίζω από την αριστερή μεριά, με αρνητικό H, τότε πάλι το F τόνος του χ0 είναι όριο κάποιων θετικών πραγμάτων. Εντάξει. Εγώ ξέρω ότι αν έχω αρνητικές ποσότητες και συγκλίνουν κάπου, το όριο θα είναι μικρότερο στο μηδενός. Όπως και αν έχω θετικές ποσότητες που συγκλίνουν κάπου, το όριο θα είναι μεγαλύτερο στο μηδενός. Ο μόνος τρόπος να συμβούν και τα δύο, που και τα δύο συμβαίνουν εδώ, γιατί πρέπει να υπάρχουν τα πλευρικά όρια και να είναι ίσα, έτσι, θα είναι το όριο αυτό να είναι το 0. Δεν υπάρχει άλλος αριθμός. Δεν μπορεί με το F τόνος του χ0 να είναι 1, γιατί θα είχες αντίφαση από εδώ. Και θα προσέγγιζες το 1 με αρνητικούς αριθμούς. Δεν γίνεται αυτό. Άρα λοιπόν, αποδείξαμε ότι το F τόνος του χ0, όταν υπάρχει, ξαναλέω, είναι 0.
Είτε είναι τοπικό μέγιστο, είτε είναι τοπικό ελάχιστο. Και αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό κριτήριο όταν δεν έχουμε οπτική εικόνα για τη συνάρτησή μας, όταν η συνάρτηση μας δίνεται από ένα τύπο και δεν θέλουμε ή δεν μπορούμε να το σχεδιάσουμε, με πράξεις να επιλέγουμε ποια είναι τα σημεία που ενδεχομένως να έχουμε τοπικό μέγιστο ή τοπικό ελάχιστο. Και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αμέσως ότι δεν ισχύει το αντίστροφο. Έτσι. Δεν ισχύει δηλαδή ότι F τόνος του χ0 ισο 0 συνεπάγεται το χ0 τοπικό ακρότατο. Εντάξει. Μπορεί να, μπορεί να μηδενίζεται παράγωγος κάπου και να μην είναι ούτε τοπικό ελάχιστο ούτε τοπικό μέγιστο. Τα σημεία αυτά, παιδιά, που συμβαίνει αυτό το πράγμα, τα σημεία που μηδενίζεται παράγωγος, τα λέμε κρίσιμα σημεία της συνάρτησης. Και το θεώρημα το προηγούμενο λοιπόν λέει ότι όλα τα τοπικά ακρότατα που έχουν και από τα δεξιά και από τα αριστερά πεδιορισμό, όλα τα τοπικά ακρότατα είναι κρίσιμα σημεία. Το ανάποδο δεν ισχύει. Μπορεί να είναι κρίσιμα σημεία που δεν είναι τοπικά ακρότατα. Πολύ εύκολο παράδειγμα, πάρτε την F του Χ ίσον Χ κύβος και πάρτε το Χ0 να είναι το 0. Τότε η παράγωγος F τόνος του Χ είναι 3 Χ τετράγωνο και F τόνος του μηδενός, του χ0 δηλαδή, είναι 0. Αλλά το 0 δεν είναι, δεν είναι τοπικό ακρότατο. Για να δούμε γιατί, πώς μοιάζει το γράφημα της χ-κύβος, αν είναι αυτοί οι άξονες, το γράφημα της χ-κύβος είναι κάτι τέτοιο. Δεν το σχεδίασα και πολύ καλά, για να το ξαναπροσπαθήσω. Εδώ πρέπει να οριζοντιώνεται η κλίση, η παράγωγος. Φανταστείτε ότι αυτή η μπλε γραμμή έχει την οριζόντια μαύρη γραμμή ως εφαπτώμενη. Εντάξει, στο σχήμα δεν καλοφαίνεται, αλλά έτσι είναι. Οπότε δηλαδή, γιατί δεν είναι το 0 τοπικό ελάχιστο ή τοπικό μέγιστο, γιατί η συνάρτηση αυτή, παιδιά, είναι γνήσια αύξηση. Αν μια συνάρτηση είναι γνήσια μονότονη σε ένα διάστημα, δεν έχει ούτε τοπικά ελάχιστα, ούτε τοπικά μέγιστα μέσα στο διάστημα. Γιατί αν πάρεις οποιοδήποτε σημείο, ας πούμε ότι είναι αύξηση συνάρτηση, συγγνώμη, γνήσια αύξηση συνάρτηση, αν πάρεις ένα σημείο εδώ πέρα, τότε αν ισχυριστείς ότι αυτό είναι τοπικό μέγιστο, θα σου πω λες ψέματα, πήγαινε λίγο πιο δεξιά και θα βρεις κάτι πιο μεγάλο. Αν ισχυριστείς ότι είναι τοπικό ελάχιστο, θα σου πω πάλι λες ψέματα, πήγαινε λίγο πιο αριστερά και θα βρεις κάτι πιο μικρό. Εντάξει, άρα λοιπόν γνήσια μονότονη συνάρτηση, σε ένα ανοιχτό διάστημα μέσα δεν έχει τοπικά ακρότατα. Και τέτοια είναι η χ-κύβος. Όπως και η χ-πέμπτης για παράδειγμα. Εντάξει, και η χ-πέμπτης θα μπορούσε να παίξει το ρόλο της χ-κύβος. Ένα κρίσιμο σημείο λοιπόν δεν είναι κατά ανάγκη τοπικό μέγιστο ή τοπικό ελάχιστο. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, αν εμείς θέλουμε, που σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι επιθυμητό, αν θέλουμε να βρούμε, έχουμε μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα, συνήθως είναι κλειστό διάστημα. Έτσι, έχουμε μια συνάρτηση που είναι ορισμένη λοιπόν σε ένα κλειστό διάστημα και θέλουμε να βρούμε ποια είναι η μέγιστη τιμή της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πρόβλημα, παιδιά. Είναι το λεγόμενο πρόβλημα της βελτιστοποίησης, που θα το βλέπετε μπροστά σας συνέχεια στα μαθηματικά. Έτσι, θέλω να διαλέξεις ένα αριθμό που να μεγιστοποιήσεις μια ποσότητα. Αυτή η ποσότητα μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα για σένα. Μπορεί να σημαίνει το χρόνο που θα κάνεις να πας από εδώ εκεί, μπορεί να σημαίνει πόσα χρήματα θα βγάλεις, μπορεί να σημαίνει πόσα χρόνια θα ζήσεις, διάφορα. Έτσι. Και θες να βελτιστοποιήσεις μια παράμετρο ώστε να πετύχεις αυτό που σε ενδιαφέρει να είναι μέγιστο ή να είναι ελάχιστο, αν αυτό πληρώνει για παράδειγμα. Έτσι. Σε πάρα πολλά σημεία λοιπόν μας ενδιαφέρει να βρούμε τη μέγιστη ή την ελάχιστη μια συνάρτηση και τότε. Ας πάρουμε την περίπτωση που η συνάρτησή μας είναι ορισμένη σε ένα κλειστό διάστημα, που είναι μια πολύ σημαντική περίπτωση, έτσι. Έχουμε λοιπόν ένα κλειστό διάστημα από το α στο β και η συνάρτησή μας είναι ορισμένη στο κλειστό διάστημα, παίρνει πραγματικές τιμές και είναι παραγωγήσιμη εκτός από κάποια σημεία ενδεχομένως. Τότε, εμείς πώς θα βρούμε ποια είναι η μέγιστη τιμή της συνάρτησης και πού την παίρνει. Και πώς θα βρούμε ποια είναι η ελάχιστη τιμή της συνάρτησης που την παίρνει. Η διαδικασία είναι η εξής, παιδιά. Καταρχήν, αν έχετε ένα τοπικό μέγιστο, ένα ολικό μέγιστο εδώ, αν αυτό είναι ολικό μέγιστο, σε αυτό το σημείο, τότε είναι αναγκαστικά και τοπικό. Εντάξει. Δηλαδή, αν στο σημείο αυτό του F του χ0 είναι βασιλιάς όλων, είναι και βασιλιάς όποιας μικρής περιοχής του θέλετε. Το ολικό μέγιστο λοιπόν. Το εσωτερικό συνεπάγεται και τοπικό. Και το ίδιο και στα άκρα. Έτσι που έχουμε ορίσει το τοπικό μέγιστο. Άρα λοιπόν, για να βρω εγώ που έχει το ολικό μέγιστο, θα κοιτάξω να βρω όλα
τα τοπικά μέγιστα. Και θα κοιτάξω τις τιμές που παίρνει και όποια είναι πιο μεγάλη, αυτή θα μου κάνει. Εντάξει, αφού λοιπόν το ολικό μέγιστο είναι ανάμεσα στα τοπικά μέγιστα, που αυτό είναι που λέει αυτή η συνεπαγωγή, θα κοιτάξω να βρω πρώτα τα τοπικά μέγιστα και θα διαλέξω ποιο από αυτά μου δίνει τη μέγιστη τιμή. Αυτή είναι η συνταγή. Και πώς θα βρω τα τοπικά μέγιστα? Τα τοπικά μέγιστα είναι, θα έλεγα, τριόλογιο. Είναι τα εσωτερικά σημεία του διαστήματος, δηλαδή αυτά που περιτριγυρίζονται δεξιά και αριστερά από το πεδίο ορισμού. Είναι τα άκρα. Και είναι και άλλο ένα είδος που μας ενδιαφέρει, εκεί που δεν υπάρχει παράγωγος. Γιατί μπορεί να υπάρχουν και τέτοια σημεία. Εντάξει. Για παράδειγμα, μπορεί να πάρεις τη συνάρτηση απόλυτο χ και να ψάξεις το τοπικό ελάχιστο. Το τοπικό ελάχιστο το έχεις στο 0, που είναι ένα σημείο που η παράγωγη δεν υπάρχει. Εντάξει, άρα και αυτά τα σημεία πρέπει να τα εξετάσουμε. Συνολικά λοιπόν το διάστημά μας είναι τρεις οι κατηγορίες στο σημείο που μας ενδιαφέρουν. Τα εσωτερικά σημεία του διαστήματος που είναι τοπικά ακροδόντα, τα οποία θα τα βρούμε από την παράγωγο, γιατί όλα τα εσωτερικά σημεία πρέπει να μηδενίζει την παράγωγο. Τα άκρα, που είναι δύο και τα κοιτάζουμε ούτως ή άλλως. Και τα σημεία που δεν υπάρχει παράγωγος. Εντάξει. Τα βρίσκουμε όλα αυτά. Τσεκάρουμε τις τιμές τους και όποιο είναι μέγιστο, αυτό είναι. Και αντίστοιχα για ελάχιστο. Ωραία. Για να κάνουμε κανένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Ας πάμε να πάρουμε τη συνάρτηση. Για να δω ποιο έχω πάρει εδώ πέρα. Πάρουμε τη συνάρτηση F του Χ ίσον 2 Χ κύβος πλην 9 Χ τετράγωνο και 12 Χ και 1. Εντάξει. Και ας, όσον αφορά σε ποιο διάστημα την εξετάζουμε, ας την εξετάσουμε καταρχήν σε όλο το R και βλέπουμε αν θέλουμε να περιοριστούμε κάπου ή όχι. Ορισμένη στο R. Σε όλο το R. Και μας ζητάει κάποιος να βρούμε μέγιστο ή ελάχιστο. Λοιπόν, σε όλο το R θα βγουν συνάπειρο το μέγιστο και πλην άπειρο το ελάχιστο. Οπότε καλύτερα να την περιορίσουμε σε κάποιο σημείο, σε κάποιο διάστημα συγκεκριμένο. Να πάρω το διάστημα 0,3 όπως έχω κάνει και στο παράδειγμα εδώ πέρα. Ορισμένη λοιπόν στο, όχι στο R όπως έβαλα εδώ πέρα, αλλά στο 0,3. Και θέλω να βρω το ολικό της μέγιστο και το ολικό της ελάχιστο. Εντάξει. Η πρώτη δουλειά που θα κάνω είναι να βρω πού μηδενίζεται η παράγωγος. Αφού την υπολογίσω φυσικά. Εδώ πέρα η συνάρτησή μας αφού είναι πολύ όνειμο, είναι παραγωγή είναι παντού. Οπότε η τρίτη κατηγορία εδώ πέρα δεν υπάρχει αυτή πια για μας. Έτσι, γιατί είναι παραγωγή είναι παντού η συνάρτησή μας. Θα υπάρχουν μόνο τα κρίσιμα σημεία που είναι εκεί που μηδενίζεται η παράγωγος και τα δύο άκρα. Λοιπόν, και αν βρούμε τα κρίσιμα σημεία, 3-2, 6 χ τετράγωνο είναι η παράγωγος του 2 χ κύβος, πλην 2, 9, 18 χ συν, όχι, τι γράφω εδώ πέρα, ήθελα να γράψω, 12 χ ήθελα να γράψω, 12 χ συν 12 είναι η παράγωγος, την οποία μπορώ να την παραγωγητοποιήσω σχετικά εύκολα, βλέπετε 6 έχει παντού, οπότε είναι 6 επί χ τετράγωνο πλην 3 χ συν 2, το οποίο λίγη σκέψη θα δείτε ότι είναι το χ πλην 1 επί χ πλην 2, γιατί 2 επί 1 κάνει 2 και 2 συν 1 κάνει 3, έτσι, αυτό είναι το κόλπο. Αυτή εδώ είναι η παράγωση που αφού την έχω παραγωγητοποιήσει, ξέρω αμέσως ότι η F τόνος του χ είναι 0, αν και μόνο αν το χ είναι 1 ή 2. Έχω βρει δηλαδή δύο κρίσιμα σημεία και τα δύο είναι μέσα στο διάστημά μου. Εδώ. Ωραία. Οπότε τώρα θα κάνω τον εξής κατάλογο. Τα κρίσιμα σημεία όλα, που είναι μόνο δύο, και τα άκρα, που πάντα είναι δύο. Έτσι, εκτός αν μιλάμε για ημιευθεία ως περιορισμό. Οπότε, κοιτάω λοιπόν το F του 1, το F του 2, το F του 0, που είναι το αριστερό άκρο, και το F του 3. Και από εδώ θα βρω και το τοπικό, και το ολικό μέγιστο και το ολικό ελάχιστο. Λοιπόν, το F του 0, που είναι το πιο εύκολο, είναι 1. Το F του 1 είναι 2 πλην 9 κάνει πλην 7, συν 12 κάνει συν 5, συν 1 κάνει 6. Τώρα μπορώ να κάνω και κάνα λάθος της πράξης, αλλά συγχωρήστε μου. Το F του 2 είναι 2 επί 8, 16,
πλην 4936 κάνει πλην 20, συν 24 κάνει συν 4 και ένα 5. Και το F του 3, επειδή βαριέμαι το αντιγράφω από το κείμενο, είναι 10. Ωραία, αυτές είναι οι τιμές σε όλα τα κρίσιμα σημεία και στα δύο άκρα. Πού είναι το τοπικό μέγιστο, εκεί που είναι η μέγιστη τιμή, δηλαδή στο 3. Το ολικό μέγιστο λοιπόν είναι εδώ. Ολικό μέγιστο. Έτυχε να είναι στο άκρο και όχι σε εσωτερικό σημείο. Πού είναι το ολικό ελάχιστο, εκεί που είναι η ελάχιστη τιμή, πού είναι το άλλο άκρο. Έτυχε έτσι. Αν είχα πάρει διαφορετικές τιμές στα άκρα ή διαφορετική συνάντηση, μπορεί το άκρο να έβγαινε, το τοπικό ελάχιστο ή το τοπικό μέγιστο να έβγαινε μέσα στο διάστημα. Απλά δεν ξέρεις εκ των προτέρων. Βρίσκει λοιπόν όλα τα κρίσιμα σημεία, τις τιμές της F και τις τιμές της F στα δύο άκρα. Συγκρίνεις και διαλέγεις. Ωραία. Καμιά ερώτηση μέχρι στιγμής. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε το θεώρημα του ρολ. Τι λέει το θεώρημα του ρολ. Λέει ότι αν έχεις μια F σε ένα κλειστό διάστημα, η οποία είναι συνεχής εδώ. Αυτό σημαίνει είναι συνεχής σε όλα τα σημεία του διαστήματος του κλειστού. Και παραγωγήσιμη, η εύτονος υπάρχει στο εσωτερικό, δεν με πειράζει αν δεν υπάρχει στα άκρα, αλλά σε κάθε εσωτερικό σημείο θέλω να υπάρχει. Και τέλος, οι τιμές της στα δύο άκρα είναι ίσες, τότε υπάρχει ένα σημείο στο εσωτερικό, υπάρχει ένα σημείο ξ στο εσωτερικό του AB, τέτοιο ώστε το εφτόνος στο ξ κάνει 0. Αυτό είναι το θεώρημα του ρόλου. Εντάξει. Ωραία. Πώς θα το αποδείξουμε το θεώρημα του ρόλου. Λοιπόν, δύο περιπτώσεις. Η περίπτωση που η F είναι σταθερή στο AB. Αν η F, παιδιά, είναι σταθερή στο AB, τότε παντού, όπου υπάρχει παράγωγός της, παντού είναι 0. Άρα πάρε όποιο ξύ θες. Είναι τελείως τετριμένο σε αυτή την περίπτωση, αν η F είναι σταθερή. Αν η F όχι σταθερή, τότε η μέγιστη τιμή της F, ας την πω max F, που ξέρω ότι κάθε συνεχή συνάντηση έχει μια μέγιστη τιμή, το έχουμε αποδείξει αυτό, έτσι, είναι αυστηρά μεγαλύτερη από την ελάχιστη τιμή της F. Γιατί αν αυτά τα δύο ήταν ίσα, η συνάντηση μου θα είχε minimum και maximum ίσα, αλλά δεν σταθερή. Έτσι. Άμα δεν είναι σταθερή, το maximum είναι αναγκαστικά πιο μεγάλο από το minimum. Το maximum της F, παιδιά, είναι η μέγιστη τιμή που παίρνει F. Εντάξει, και έχουμε δείξει ότι υπάρχει από το προηγούμενο μάθημα που δείξαμε ότι κάθε συνεχής συνάρτηση σε κλειστό διάστημα παίρνει κάπου τη μέγιστη τιμή της. Το θυμάστε αυτό το θεώρημα που δείξαμε. Εδώ θα το χρησιμοποιούμε τώρα για να μπορούμε να αναφερθούμε στο maximum της F και στο minimum της F. Ωραία. Αφού είναι διαφορετικές αυτές οι δύο τιμές, τουλάχιστον μία από τις δύο, μπορεί και οι δύο, είναι διαφορετικές από αυτήν την κοινή τιμή που έχει στα άκρα. Εντάξει. Ας πούμε για παράδειγμα ότι το max F είναι διαφορετικό του F του α, που είναι ίσο με το F του β. Ένα από τα δύο σίγουρα είναι διαφορετικό, ας πούμε το maximum. Αυτό τι σημαίνει, παιδιά. Σημαίνει ότι το μέγιστο, το ολικό μέγιστο, πιάνεται στο εσωτερικό. Κάποιο εσωτερικό σημείο, ξ, ας το πούμε. Εντάξει. Μα αφού είναι εσωτερικό σημείο, τοπικό μέγιστο είναι και τοπικό ελάχιστο, έτσι. Το ολικό μέγιστο είναι και τοπικό μέγιστο. Ολικό, λοιπόν, που είναι και τοπικό μέγιστο, είναι κάποιο σημείο ξ. Και στα εσωτερικά σημεία υπάρχει παράγωγος. Άτο. Άρα, λοιπόν, το εφτόνος του ξ είναι 0 και βρήκαμε αυτό που ψάχναμε. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, αν έχει μια συνάντηση που στα άκρα του διαστήματος έχει ίδια τιμή και μέσα είναι παραγωγήσιμη, κάπου ενδιάμεσα μηδενίζεται η παράγωγος, έτσι. Αν θέλουμε να το δούμε λίγο γεωμετρικά τι σημαίνει αυτό, αν έχει μια συνάρτηση
ορισμένη σε ένα διάστημα, ας πούμε από εδώ έως εδώ, και η συνάρτηση σου κάνει, παίρνει αυτή την αρχική τιμή και αυτή την αρχική τιμή και κάνει τέτοια, τότε κάπου ενδιάμεσα, λέω, η παράγωγος μηδενίζεται. Δηλαδή κάπου ενδιάμεσα η εφαπτόμενη είναι οριζόντια. Για παράδειγμα, σε πολλά σημεία σημαίνει αυτό, εδώ. Αχ, τι ωραία εφαπτόμενη. Αυτή εδώ είναι, υποτίθεται, μια οριζόντια εφαπτόμενη. Και εδώ έχει άλλη μια οριζόντια εφαπτόμενη. Και εδώ έχει πολλά σημεία που μηδενίζεται η παράγωγος. Σίγουρα πάντως έχει τουλάχιστον ένα. Αυτό λέει το θεώρημα του Ρόλου. Μια περίπτωση, για παράδειγμα, που θα είχαμε ακριβώς ένα σημείο, είναι αν το γράφημα μας έκανε κάτι τέτοιο. Είναι αν το γράφημα μας έκανε κάτι τέτοιο. Εκεί μηδενίζεται η παράγωγος εδώ. Πάντα υπάρχει όμως ένα. Αυτό λέει το θεώρημα του Ρόλου, έτσι. Το θεωρούμε ότι ρόλο τώρα από μόνο του συνήθως δεν το χρησιμοποιούμε τόσο πολύ, όσο το χρησιμοποιούμε την άμεση συνέπειά του, που είναι το λεγόμενο θεώρημα μέσης τιμής. Τι λέει το θεώρημα μέσης τιμής? Θεώρημα μέσης τιμής. Λοιπόν, το θεώρημα μέσης τιμής λέει το εξής, ότι με τις ίδιες συνθήκες, δηλαδή έχεις την F να είναι ορισμένη στο κλειστό ΑΒ και συνεχής εκεί, και παραγωγή σημεί μέσα στο εσωτερικό, τότε δεν έχει άλλη υπόθεση, τότε υπάρχει ένα ξύ στο εσωτερικό για το οποίο τι ισχύει, τέτοιο ώστε η παράγωγος στο ξύ δεν θα είναι 0, τώρα δεν μπορώ να υποθέσω ότι είναι 0, γιατί δεν έχω την υπόθεση ότι η F έχει ίδιες στιγμές στα άκρα. Η παράγωγος του ξύ θα είναι αυτή εδώ η ποσότητα, F του B μείον F του A διά B μείον A. Εντάξει, αυτό λέει το θεώρημα μέσης τιμής. Για να δούμε γεωμετρικά τι λέει. Γεωμετρικά, παιδιά, αν έχω εδώ πέρα το διάστημά μου, εδώ το A, το B, και εδώ έχω την αρχική τιμή και εδώ μια άλλη τελική τιμή, και κάνει, ας πούμε, κάτι τέτοιο η συνάρτησή μου. Ωραία, αυτή είναι η F. Τότε η παράγωγος κάπου, σε κάποιο σημείο ξύ, μου λέει το θεώρημα, ισούται με αυτό το κλάσμα. Αυτό το κλάσμα, παιδιά, γεωμετρικά ποιο είναι? Μπορεί κανείς να μου πει? Ο άλλος σήκωσε το χέρι, τώρα μάλλον για να βγάλει τη γυαλιά. Μπορεί κανείς να μπει γεωμετρικά, ναι. Νομίζω είναι το επίγραμμα του ΑΒ. Εννοείς από εδώ, εδώ. Από τα σημεία του ΑΒ μέχρι το ΑΒ. Είναι η κλίση του ευθυγράμμου τμήματος αυτού. Εντάξει, αν πάρετε το ευθύγραμμα τμήμα, το πράσινο που ζωγράφισα, η κλίση του είναι αυτό το μήκος, που είναι το F του Β πλην F του Α, διά το Β πλην Α, που είναι αυτό το μήκος. Εντάξει. Τι μου λέει λοιπόν το θεώρημα μέσης τιμής? Μου λέει ότι κάπου ενδιάμεσα θα μπορώ να βρω ένα σημείο που η παράγωγος εκεί πέρα, μάλλον η κλίση της εφαπτόμενης εκεί πέρα, που είναι η παράγωγος, είναι ίδια με αυτή τη γραμμή. Για παράδειγμα, κοιτάξτε εδώ, αυτό εδώ. Αυτή η ευθεία, η πράσινη που ζωγράφησα, είναι παράλληλη με αυτήν, όπως και εδώ. Εντάξει. Και αυτό το σημείο και αυτό το σημείο ικανοποιούν το τότε. Και πάλι θα μπορούσε να είναι ένα. Φανταστείτε ότι η μπλε γραμμή ήταν κάτι τέτοιο, οπότε σε ένα μόνο σημείο θα βρω μια τέτοια παράλληλη. Λοιπόν, για να αποδείξει κανείς τώρα το θεώρημα μέσης τιμής, που είναι από τα πιο χρήσιμα θεωρήματα που μπορεί να έχει κανείς στα χέρια του και το χρησιμοποιούμε συνέχεια, εντάξει. Πώς το κάνει? Ουσιαστικά χρησιμοποιεί το θεώρημα του Ρολ ως εξής. Λέει, θα ορίσω την εξής βοηθητική συνάντηση. G του Χ, στο ίδιο διάστημα, στο ΑΒ, να είναι η F του Χ μείον τη συνάρτηση F του Α συν Χ πλην Α επί αυτή την ποσότητα, παιδί, για να μην την τραβολογάω έτσι μεγάλη που είναι, ας την ονομάσω R κεφάλαιο. Εντάξει.
Τι κάνω εδώ πέρα, παιδιά. Αφαιρώ τη συνάρτησή μου. Από τη συνάρτησή μου, μάλλον, αφαιρώ ποια συνάρτηση. Αυτή εδώ ποια συνάρτηση είναι. Είναι η συνάρτηση της οποίας το γράφημα είναι η πράσινη γραμμή. Η πράσινη γραμμή είναι ακριβώς αυτή εδώ η συνάρτηση. Τούτη εδώ. Οπότε αφαιρώ δηλαδή από την μπλε καμπύλη γραμμή την πράσινη γραμμή. Και τι θα πάρω. Θα πάρω στα δύο άκρα η τιμή μου ποια θα είναι. Αφού αφαιρώ το μπλε από το πράσινο και εδώ το μπλε από το πράσινο, η τιμή μου θα είναι 0 και στα δύο άκρα. Σωστά. Δηλαδή το G του α θα είναι ίδιο με το G του B και θα κάνει 0. Και όσον αφορά την παράγω, τι έχω. Ποια είναι η παράγωση G τόνος του Χ. Θα είναι η F τόνος του Χ. Μείον, αυτό δεν συνεισφέρει στην παράγωγο. Η παράγωγος του χ πλην α είναι 1 επί r που δεν έχει χ μέσα. Άρα θα έχω λοιπόν r. Αυτή εδώ είναι η παράγωγος της g τόνους. Και από το θεώρημα του ρολ, επειδή η g στα άκρα έχει την ίδια τιμή, τι μου λέει, ότι υπάρχει ένα ξ στο διάστημα αυτό μέσα, τέτοιο ώστε το g τόνος του ξ να κάνει 0. Κοιτάξτε όμως εδώ πέρα τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι το f τόνος του ξ κάνει R που είναι ακριβώς αυτό που ήθελα να δείξω, αφού το R είναι αυτή εδώ ποσότητα. Εντάξει. Μια απλή εφαρμογή λοιπόν του θεωρήματος του ρολ μας δίνει το θεώρημα μέσης τιμής. Ωραία. Ίσως είναι τώρα ώρα να κάνω μια από τις ασκήσεις που έχω σημειώσει, την άσκηση 6 ας πούμε από τη διάλεξη 7, για να τη δούμε. Λοιπόν, αυτή είναι πολύ χαρακτηριστική άσκηση για διαγωνίσματα κλπ. Για να την πάρουμε. Ωραία. Λοιπόν, η συνάρτηση F είναι παραγωγήσιμη παντού στο διάστημα 0,2. Εδώ μας δίνει ακόμη παραπάνω από ό,τι χρειαζόμαστε και στα άκρα δηλαδή μας τη δίνει παραγωγήσιμη. Και η παράγωση ικανοποιεί αυτή την ανισότητα. Η παράγωση της F, δηλαδή, όποιο χ και να πάρετε στο 0,2, είναι μικρότερη ίση του 10. Και ξέρουμε επίσης ότι η F του 0,1 είναι 0. Οπότε η συνάρτηση μας είναι στο 0,2, εδώ είμαστε. Εντάξει, εδώ είναι το 0 και εδώ είναι το 2. Και η συνάρτησή μας στο 0, 5 τιμή 0. Ξεκινάει από εδώ το γράφημα. Δεν ξέρω τι κάνει από εδώ και πέρα. Αλλά ξέρω τούτο. Ότι η F τόνος του Χ είναι μικρότερο ίσο του 10. Κατά απόλυτο τιμή. Εντάξει. Ποια τιμή έχει τη δυνατή που μπορεί να πάρει F στο 2. Εδώ. Πού μπορεί να πάει. Το πολύ πόσο μπορεί να πάει. Ας πούμε ότι η F του 2 είναι αυτή εδώ η τιμή. Και F του 0 είπαμε είναι αυτή εδώ η τιμή. Το F του 2 μείον F του 0 διά το 2 μείον 0 είναι ακριβώς αυτή εδώ η ποσότητα που λέει το θεώρημα μέσης τιμής. Εντάξει. Ωραία. Και αυτό εδώ που λέει το θεώρημα μέσης τιμής ισούται με το F τόνος του ξ σε κάποιο ενδιάμεσο σημείο. Δεν ξέρω πού, αλλά κάπου εδώ. Λοιπόν, από την άλλη μεριά τώρα ας κάνουμε λίγη πράξη, το F του 0 κάνει 0, οπότε το διαγράφω απλώς από εδώ πέρα και θα μου μείνει F του 2, διά 2. F του 2 διά 2 ισούται με το F τόνος του ξ. Ας το γράψω λίγο διαφορετικά. Το F του 2 ισούται με 2 επί F τόνος του ξ για κάποιο ξ, έτσι. Υπάρχει ένα τέτοιο ξ. Και μένα με ενδιαφέρει πόσο μεγάλο μπορεί να γίνει αυτό. Συμφωνείτε ότι το F του 2 είναι μικρότερο ίσο από το απόλυτο του F του 2. Πάντα ίσο. Το οποίο είναι ίσο με βάση τούτο 2 το απόλυτο του F τόνος του ξ. Το οποίο με βάση την υπόθεσή μας, από τι είναι μικρότερο ίσο. 2 επί 10 που είναι 20. Και βγάλαμε ποια ανισότητα. F του 2 μικρότερο ίσο του 20. Πάνω από 20 λοιπόν το F του 2 δεν μπορεί να πάει. Έχουμε ουσιαστικά τελειώσει, αλλά όχι ακριβώς. Γιατί η άσκηση ρωτάει ποια είναι η μέγιστη δυνατή τιμή στο 2. Και εμείς δείξαμε ότι το F του 2 είναι μικρότερο ίσο του 20. Για να είναι το 20 η απάντηση,
πρέπει να είναι και δυνατή τιμή. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει κάποια συνάρτηση F που ικανοποιεί αυτές τις υποθέσεις και που η τιμή της στο 2 είναι 20. Γιατί αν δεν υπάρχει, δεν έχω δώσει τη σωστή απάντηση. Φανταστείτε, ας πούμε, να κάνω αυτό το λογαριασμό και να απαντήσω η μέση στη δυνατή τιμή είναι το 30. Προφανώς και ισχύει F του 2 μικρότερο στο 30. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, αφού είναι μικρότερο στο 20. Αλλά είναι το 30 η μέγιστη δυνατή τιμή που μπορεί να πάρει το F του 2? Όχι. Η μέγιστη δυνατή τιμή είναι το 20. Γιατί όμως πρέπει να το αποδείξουμε. Πρέπει να βρούμε μια συνάρτηση που ικανοποιεί όλα αυτά και που η τιμή της στο 2 είναι 20. Πείτε μου ποια είναι αυτή. Έλα, εύκολη είναι. Ναι. Πώς? 5 χ τετράγωνο. Οκ, για να δούμε. Η 5 χ τετράγωνο, άμα την παραγωγήσω, παίρνω 10 χ. Ήδη παραβιάζεις αυτήν εδώ, διότι το χ πάει από 0 έως 2. Όχι από 0 έως 1. Η 5 χ τετράγωνο που έχει παράγω το 10 χ, αν επιτρέψεις το χ να πάει μέχρι το 2, η παράγωση πάει μέχρι το 20. Οπότε έχει ξεφύγει. Η 5 χ τετράγωνο δεν ικανοποιεί αυτό που θες. Άλλος? Ναι. Η 10 χ. Η 10 χ. Η γραμμική συνάρτηση. Πώς τη σκεφτόμαστε τη 10 χ, παιδιά? Αφού μας λέει κάποιος ότι η παράγωγος μπορεί να πάει μέχρι το 10 και εγώ θέλω να πυροβολήσω όσο πιο ψηλά μπορώ, ωραία, βάλε κατευθείαν με το 10, το μέγιστο που μπορείς. Πιο πάνω δεν μπορεί να πας. Βάλε λοιπόν με το 10 χ. Αν πάρεις τη συνάρτηση F του χ στο 10 χ, αυτή μηδενίζεται στο 0, η παράγωγος είναι το 10 που είναι μικρότερο του 10 και τιμή της στο χ στον 2 είναι 20. Άρα αυτή εδώ πέρα πιάνει το 20 ως F του 2 και ικανοποιεί τις υποθέσεις. Άρα όντως το 20 είναι η μέγιστη δυνατή τιμή. Εντάξει, η υπολογιστική δουλειά κατά κάποιο τρόπο είναι να δείξεις, να βρεις αυτό το 20, αλλά μετά πρέπει να δείξεις ότι πιάνεται κάπου. Εντάξει. Ωραία. Και αργότερα όταν θα κάνουμε και το ολοκλήρωμα θα δείτε ότι αυτή εδώ η ερώτηση, αυτή η άσκηση έχει κάποιες μορφές που είναι λίγο πιο πονηρές, ας το πούμε, από την εφαρμογή του θεωρήματος μέσης τιμής. Χρειάζεται να βάλεις το ολοκλήρωμα μέσα και όχι το θεωρήμα μέσης τιμής. Γιατί είναι περιπτώσεις που η παράγωγος δεν μένει σταθερή. Αλλά νωρίς είναι ακόμα γι' αυτό. Ωραία. Μία άλλη συνέπεια του θεωρήματος μέσης τιμής είναι το εξής απλό θεώρημα. Αν η F τόνος υπάρχει στο διάστημα AB και είναι 0 εκεί, δηλαδή σε όλο το διάστημα, τότε η F είναι σταθερή στο διάστημα αυτό. Έτσι. Αλλού μπορεί να μην είναι, στο διάστημα αυτό μας ενδιαφέρει. Εντάξει, αυτό το θεώρημα είναι το θεώρημα μέσης τιμής. Πώς το δείχνει κανείς αυτό? Μπορεί κάποιος να μου πει πώς δείχνω αυτό το θεώρημα? Είναι πάρα πολύ εύκολο με το θεώρημα μέσης τιμής. Εδώ είναι το AB. Τι να κάνω για να δείξω ότι είναι σταθερή η συνάρτηση η F που F τόνος είναι 0 παντού εδώ μέσα? Τι λέτε? Λίγο πιο δυνατά. Να. Θα είναι F του α. Λοιπόν, καταρχήν η συνάρτηση μπορεί να μην ορίζει το α και το β. Πρόσεξε τη λέει η εκφώνηση. Παιδιά, σταθερή τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν πάρω ένα χ1 εδώ και ένα χ2 εδώ, το F του χ1 ίσο με το F του χ2. Πώς θα το δείξουμε αυτό? Με το θεώρημα μέσης τιμής. Τι μου λέει το θεώρημα μέσης τιμής για τα χ1 και χ2? Μου λέει ότι το F του χ2 πλην F του χ1 διά χ2 πλην χ1 θα ισούται με κάποιο F τόνος του ξ για ένα ξ που είναι ανάμεσα στα χ1 και χ2. Έτσι, αυτό μου λέει το θεώρημα μέσης τιμής. Όποια και να είναι τα χ1 και χ2. Εντάξει. Ωραία. Το εφάρμοσα λέει το θεώρημα μέσης τιμής στο διάστημα από το χ1 έως το χ2. Τώρα, αυτό εδώ μου λέει η υπόθεσή μου είναι 0. Άρα το κλάσμα είναι 0. Άρα ο αριθμητής του είναι 0, άρα F του χ1
ίσον F του Χ2 και αυτό ισχύει όποια Χ1 και Χ2 και να πάρεις. Όποια δύο σημεία και να κοιτάξεις, έχω την έτοιμη. Αυτό σημαίνει σταθερή συνάρτηση. Έτσι δεν είναι? Εντάξει, την καταλάβαμε αυτήν την απόδειξη. Ωραία. Τώρα, η επόμενη. Τι γίνεται όταν η συνάρτησή μας δεν είναι 0, η εφτόνος δεν είναι 0. Ας πούμε ότι η εφτόνος είναι μεγαλύτερη ίση του μηδενός. Τι μου λέει αυτό για τη συνάρτησή μου? Θα δούμε ότι μας λέει ότι η συνάρτησή μου είναι αύξουσα. Εντάξει. Ποιο είναι το θεώρημα λοιπόν που έχουμε? Και υπάρχει αντίστοιχο θεώρημα για φθήνους, αλλά θα το γράψω μόνο για τις αύξουσες. Αν η εφτόνος είναι μεγαλύτερη ίση του μηδενός σε ένα διάστημα, ανοιχτό διάστημα, έτσι, τότε η F είναι αύξουσα εκεί. Εδώ, παιδιά, υποθέτουμε ότι υπάρχει η εφτόνος. Για να αναφέρομαι στην εφτόνος, είναι μια έμεση υπόθεση, δεν τη γράφω ρητά, αλλά υποθέτω ότι υπάρχει. Έτσι. Είναι αύξουσα εκεί. Ενώ αν ξέρω ότι η εφτόνος είναι μεγαλύτερη του μηδενός, αυστηρά, σε ένα διάστημα, τότε η F είναι γνήσια αύξουσα εκεί. Εντάξει. Και πάλι με το θεώρημα μέσης τιμής. Δηλαδή, ας πούμε ότι έχουμε ένα διάστημα AB και εδώ μέσα από το α στο β, στο ανοιχτό διάστημα, ας πούμε, η εφτόνος είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Ας πάρουμε δύο σημεία, χ1 και χ2 με χ1 μικρότερο του χ2. Τότε, εγώ ξέρω από το θεώρημα μέσης τιμής ότι αυτή εδώ η ποσότητα που είναι το εφτόνος του ξ για κάποιο ενδιάμεσο ξ, λόγω αυτού θα είναι μεγαλύτερος του μηδενός. Εντάξει, το κλάσμα αυτό δηλαδή είναι μεγαλύτερος του μηδενός. Ο παρανομαστής, αφού το χ2 είναι δεξιά του χ1, είναι θετικός. Και αφού το κλάσμα είναι θετικό, πρέπει και ο αριθμητής να είναι θετικός. Άρα από εδώ λοιπόν έπεται ότι το f του χ2 είναι μεγαλύτερο ίσο του f του χ1, που είναι ακριβώς το τι σημαίνει η συνάρτηση να είναι άκουσα. Εντάξει. Και αν η υπόθεσή μου ήταν μεγαλύτερο του μηδενός, είχα εδώ δηλαδή μεγαλύτερο, τότε προφανώς και θα είναι και εδώ μεγαλύτερο. Δεν γίνεται να είναι ίσα αυτά. Το κλάσμα θα βγει 0 μεγαλύτερο του 0. Δεν ισχύει. Έτσι. Άρα λοιπόν το να έχω θετική ή μη αρνητική παράγωγος σε ένα διάστημα σημαίνει η συνάρτησή μου να αύξησε εκεί πέρα. Αντίστοιχα, αν η παράγωγος μου είναι αρνητική ή μη θετική, εν πάση περιπτώσει, τότε η συνάρτησή μου είναι φθήνουσα στο διάστημα αυτό. Εντάξει. Αυτά είναι όλα που χρησιμοποιούμε για να κάνουμε τη λεγόμενη μελέτη συνάρτησης, που σημαίνει τι μελέτη συνάρτησης, ότι έχεις μια συνάρτηση ορισμένη σε ένα διάστημα, το ουσιαστικά δείχνεις τη μονοτονία της συνάρτησης σε όλα τα επιμέρους διαστήματα. Δηλαδή, κάνεις το μεγάλο σου διάστημα, το χωρίζεις σε 2-3 κομμάτια και λες εδώ πέρα είναι αύξουσα, εδώ είναι φθήνουσα, εδώ πέρα είναι αύξουσα κλπ. Και αυτό σε βοηθάει μετά να βρεις τα τοπικά ακρότατα, τα ολικά ακρότατα και όλα αυτά. Εντάξει. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε όμως λίγο πιο ενδιαφέρουσες εφαρμογές της παραγωγού. Τα λεγόμενα προβλήματα βελτιστοποίησης που σας έλεγα προηγουμένως, και θα πάμε στο πρώτο μας πρόβλημα που είναι το εξής. Ας πούμε ότι θέλουμε να ζωγραφίσουμε, να κατασκευάσουμε ένα κυλινδικό βαρέλι. Εντάξει, ένα κυλινδικό βαρέλι. Έτσι μοιάζει το βαρέλι μας. Το βαρέλι αυτό έχει η βάση και το καπάκι είναι κύκλι. Έτσι είναι δύο κύκλοι με ακτίνα R. Και το ύψος μου είναι το ύψος H. Εντάξει. Όταν ας πούμε ότι είμαι βιομηχανία που φτιάχνει βαρέλια, έτσι. Και προφανώς το κόστος μου πέρα από τα εργατικά και όλα αυτά είναι το υλικό. Το υλικό, το βαρέλι πώς το φτιάχνεις, έχεις κάτι μεγάλα φύλλα λαμαρίνας, το οποίο τα κόβεις, έτσι. Ή τα γυρνάς για να φτιάξεις το γύρω-γύρω και τα κόλλας. Άρα λοιπόν το κόστος σου είναι ουσιαστικά ποιο? Είναι η επιφάνεια του βαρέλιου. Αν έχεις ένα βαρέλι λοιπόν, το κόστος σου είναι η επιφάνεια. Είναι αυτό που θέλεις να κρατήσεις, να το ελαχιστοποιήσεις. Αντίστοιχα, ποια ιδιότητα του βαρελιού είναι αυτή που θες να μέγιστοποιήσεις? Το τι χωράει μέσα, έτσι, τον όγκο του. Έτσι δεν είναι? Δεν θέλεις να φτιάξεις ένα βαρέλι που έχει πολύ μεγάλη επιφάνεια, άρα πολύ μεγάλο κόστος και δεν χωράει σχεδόν τίποτα μέσα. Θέλεις με το λιγότερο δυνατό κόστος, δηλαδή με τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια, να έχεις το μέγιστο δυνατό όγκο. Γιατί χωράει αρκετό πράγμα μέσα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το πρόβλημα βελτιστοποίησης που μας ενδιαφέρει εδώ?
μας ενδιαφέρει. Αν έχουμε δεδομένη την επιφάνεια που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, α επιφάνεια για το βαρέλι, πώς θα διαλέξουμε το R και το H, ώστε η επιφάνεια να είναι α, γιατί αυτό μας δίνεται, και ο όγκος να είναι μέγιστος. Να διαλέξουμε τα R και H για μέγιστο όγκο. Εντάξει. Ελπίζω να συμφωνείτε ότι είναι ένα ενδιαφέρον πρόβλημα. Δεν είναι δύσκολο, αλλά είναι κάτι που ο κόσμος το κάνει. Μπορείτε εύκολα να φανταστείτε καταστάσεις που αυτό το πράγμα είναι επιθυμητό να το ξέρει κανείς. Ωραία. Καταρχήν, να ξεκινήσουμε δίνοντας ένα τύπο για την επιφάνεια και ένα τύπο για τον όγκο. Ποια είναι η επιφάνεια του βαρελιού? Η επιφάνεια του βαρελιού είναι δύο κομμάτια. Είναι ο πάτος και το καπάκι, που είναι δύο κυκλικοί δίσκοι πλευράς ακτίνας R. Άρα θα είναι δύο φορές το πι-R τετράγωνο. Αυτό είναι για το καπάκι και για τον πάτο. Συν την επιφάνεια του πλαϊνού. Εντάξει, το πλαϊνό, παιδιά, φανταστείτε ότι το κόβετε το βαρέλι, κάνετε μια τομή κατακόρυφη εδώ και το ξεδιπλώνετε το πλαϊνό μόνο. Τι παίρνετε? Παίρνεις λοιπόν ένα ορθογώνιο, άμα το ξεδιπλώσεις το βαρέλι, παίρνεις ένα ορθογώνιο που η κάτω του πλευρά, τι μήκος θα έχει, αφού ακουμπούσε πάνω στην περιφέρεια του κύκλου, θα έχει μήκος όσο και ο κύκλος, δηλαδή 2πι-R. Και η πάνω του πλευρά είναι το H. Άρα το πλαϊνό του βαρελιού είναι ένα ορθογώνιο 2πι-R επί H. Το οποίο έχει και αυτό το εμβαδό. 2πι-R H. Έχουμε λοιπόν δύο ποσότητες, το R και το H, που συνδέονται μεταξύ τους με αυτήν εδώ τη σχέση. Και αυτή εδώ η σχέση προφανώς μας επιτρέπει να να εκφράσουμε το H ως προς το R ή το R ως προς το H. Δηλαδή, αν αυτό το λύσουμε ως προς H, τι θα πάρουμε? Θα πάρουμε το H να είναι α μείον 2πι-R τετράγωνο δια 2πι-R. Δηλαδή, το H είναι α δια 2πι-R πλην R. Καλά το κάνα. Για να δούμε εδώ πέρα. Να. Το α για μας, το α κεφαλαίο, είναι σταθερό. Φανταστείτε το α να είναι 10. Έτσι, 10 τετραγωνικά μέτρα βαρέλι. Μεγάλο θα είναι αυτό, εμπαθέτως. Πες, το α είναι 10. Ωραία. Σταθερό. Οπότε για κάθε R έχουμε και ένα έτσι και ένα ανάποδο. Έχουμε δηλαδή ουσιαστικά μία μεταβλητή. Είναι συνάρτηση μία μεταβλητή. Αργότερα στο αναπεριστικό 2 θα δείτε ότι έχουμε πολλή μεταβλητοποίηση με δύο ελεύθερε μεταβλητέ ή τρει ή παραπάνω. Έτσι. Αλλά τώρα έχουμε μία μεταβλητή. Στον αναπεριστικό 1 έχουμε συναρτήσει μία μεταβλητή, άρα τα πάντα πρέπει να τα αναγάγουμε σε συναρτήσει μία μεταβλητή. Το κάνουμε με αυτή τη σχέση που έχει το H με το R. Ωραία. Τώρα, ο όγκος πόσο είναι? Ο όγκος, παιδιά, σε οποιοδήποτε χιλινδρικό δοχείο, δεν ξέρω αν το έχετε μάθει αυτό, αλλά πάρτε το ως γνωστό. Οποιοδήποτε χιλινδρικό δοχείο, παιδιά, τι είναι χιλινδρικό δοχείο? Δεν είναι μόνο ο κυκλικός κύλινδρος. Χιλινδρικό δοχείο είναι οτιδήποτε έχει ένα σχήμα στο επίπεδο ως βάση και υψώνεται κατακόρυφα, μάλιστα αυτό είναι ορθό κυκλικό δοχείο, υψώνεται κατακόρυφα από το σχήμα αυτό. Δηλαδή μπορεί να φανταστείτε, για παράδειγμα, πάρτε ένα κύβο. Ο κύβος είναι κυκλικό δοχείο, γιατί έχει τη βάση που είναι ένα τετράγωνο και υψώνεται κατακόρυφα πάνω από τη βάση του για σταθερό ύψος. Έτσι. Όπως και ένα οποιοδήποτε ορθογώνιο παραλληλεπίπεδο. Άμα το στήσετε πάνω στο τραπέζι, θα έχει μια βάση που είναι ένα ορθογώνιο πάνω στο τραπέζι και υψώνεται κατά το ίδιο ύψος πάνω από κάθε σημείο πάνω από αυτό το σχήμα. Έτσι. Ή μπορεί να φανταστείτε για παράδειγμα ένα πρίσμα. Τι είναι το πρίσμα? Το πρίσμα είναι αυτά που είχε ο Νεύτωνας και έλεπε τα χρώματα. Α? Αυτό εδώ. Αυτό είναι ένα πρίσμα. Αυτό είναι επίσης κυλινδρικό δοχείο γιατί έχει αυτή εδώ τη βάση και υψώνεται όπως είναι κατακόρυφα προς τα πάνω κατά το ίδιο ύψος. Έτσι. Σε όλα αυτά τα κυλινδρικά δοχεία, ο όγκος είναι το εμβαδό της βάσης επί το ύψος. Σε όλα αυτά. Εντάξει, άρα στο δικό μας που έχει κύκλο ως βάση θα είναι πι-R τετράγωνο που είναι το εμβαδό της βάσης επί H. Αυτός είναι ο όγκος. Και αυτή είναι η ποσότητα που θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε και θέλουμε τώρα να
την εκφράσουμε μόνο με το R. Όπως το H το εκφράσαμε με το R, μπορεί να συνεχίσουμε εδώ πέρα και στη θέση του H να βάλουμε αυτό και να μείνει μόνο το R. Και θα έχω π R τετράγωνο επί α δια 2π R πλην R. Βλέπετε λοιπόν ότι ο όγκος μου λοιπόν είναι μια συνάρτηση του R. Και θέλω εγώ να το μέγιστοποιήσω, να διαλέξω το R, ώστε το V αυτό να παίρνει τη μέγιστη τιμή του. Ψάχνω δηλαδή για το ολικό μέγιστο αυτής της συνάρτησης. Καταρχήν να κάνω την παρατήρηση ότι τα όρια της μεταβλητής R ποια είναι. Σίγουρα το R, αφού είναι μια ποσότητα που παριστάνει μήκος, είναι μεγαλύτερο του μηδενός, έτσι. Αλλά έχει και ένα μέγιστο όριο. Μπορεί κανείς να μπει ποιο είναι. Το πολύ πόσο μπορεί να γίνει το R, που εξαρτάται από το α. Μπορείς να μεγαλώσεις το, με δεδομένο το α, δεδομένη την επιφάνεια, μπορείς να μεγαλώσεις το R απεριόριστα. Όχι, δεν γίνεται, παιδιά, να το μεγαλώσεις απεριόριστα, γιατί κάποια στιγμή το εμβαδό του πάτου και του καπαχιού θα ξεπεράσουν το α. Και αυτό είναι αδύνατο, έτσι. Γιατί θες συνολικά το εμβαδό του βαρελιού να είναι α. Δεν γίνεται να επιτρέψεις, λοιπόν, δεν γίνεται να επιτρέψεις στο 2 αυτό εδώ, το 2πr τετράγωνο που είναι το εμβαδό πάτου και καπακιού να ξεπεράσει το α. Αυτό πρέπει να είναι μικρότερο ίσο του α, που σου δίνει αμέσως ότι το r είναι μικρότερο ή ίσο από το ρίζα α δια 2π. Αυτό πρέπει να βάλεις εδώ πέρα. Δεν θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο αυτό. Θα δείτε ότι δεν θα μας χρησιμεύσει ιδιαίτερα στο τέλος, αλλά πρέπει να ξέρουμε που ζούμε, έτσι, που σε οι μεταβλητές που έχουμε, που βόσκουν, έτσι. Πρέπει λοιπόν τα δύο εμβαδά πάνω και κάτω συνολικά να είναι το πολύ α, το οποίο μου δίνει αυτή εδώ την ανισότητα. Εντάξει, καταλάβαμε γιατί το R είναι φραγμένο πάνω. Ουσιαστικά λοιπόν τώρα έχουμε στο διάστημα αυτό, 0 έως ρίζα του α δια 2π, να μεγιστοποιήσουμε τη συνάρτηση αυτή. Και πώς θα το κάνουμε? Με την παράγω. Λοιπόν, παίρνουμε τη συνάρτησή μας. V του R είναι, είπαμε, η συνάρτηση... για να τη δω. PR τετράγωνο... Ας την απλοποιήσω λίγο πριν την πάω πίσω. Άμα κάνω τις πράξεις αυτές, θα έχω PR τετράγωνο α, θα φύγει το PR και θα μου μείνει αλφα R δια 2 και μετά θα έχω και π αρχίβος. Ελπίζω να τα έχω κάνει σωστά. Ωραία. Αλφα R δεύτερα πλην π αρχίβος. Ωραία. Αυτή τη συνάρτηση θέλω. Αλφα R δεύτερα πλην π αρχίβος. Τι κάνω λοιπόν? Πάω και την παραγωγίζω. Πολυόνυμο του R είναι, ξέρω πώς θα παραγωγίζω δυνάμεις του R. Και θα πάρω α δεύτερα από τον πρώτο όρο πλην 3π R τετράγωνο. Και το θέτω αυτό ίσο με το 0 για να βρω όλα τα κρίσιμα σημεία. Άμα το θέσω ίσο με το 0, θα πάρω ότι το R τετράγωνο θα είναι α δια 6π, δηλαδή το R, αφού είναι θετικό, θα είναι ρίζα του α δια 6π. Εκεί είναι που μηδενίζεται η παράγωγος. Δηλαδή το διάστημά μου το συνολικό είναι, είπαμε, το 0 έως το ρίζα α δια 2π. Και υπάρχει και αυτός ο ενδιάμεσος αριθμός που είναι το 1 δια ρίζα 3 του όλου μήκους. 1 δια ρίζα 3, 1 δια 9,7. Θα είναι κάπου εδώ, ας πούμε. Και εδώ πέρα μηδενίζεται η παράγωγος. Κάπου εδώ. Λοιπόν, το σημείο αυτό είναι κρίσιμο σημείο. Είναι σημείο που είναι τοπικό μέγιστο. Εγώ για ολικό μέγιστο ψάχνω. Είναι τοπικό μέγιστο. Λοιπόν, καταρχήν, και χωρίς να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση που θα βγει από μόνη της, εγώ θέλω να βρω το ολικό μέγιστο. Τι κάνω, είπαμε, ποια είναι η διαδικασία? Βρίσκω όλα τα κρίσιμα σημεία και τα δύο άκρα. Και εκεί που δεν παραγωγίζεται. Η κατηγορία αυτή εδώ δεν υπάρχει. Δεν παραγωγίζεται. Παραγωγίζεται πάντα, είναι πολύ όνειρο. Άρα λοιπόν έχω ένα κρίσιμο σημείο και τα δύο άκρα. Στα δύο άκρα, ποιο είναι το V? Ποιο είναι το V του μηδενός? Μηδέν. Και ποιο είναι το V του ρίζα α δια 2π?
πώς το λέτε να είναι. Τι γίνεται, και χωρίς να κάνετε τις πράξεις. Όταν έχετε το R να μεγαλώνει προς τη μέγιστη τιμή του, που είναι το ρίζα του α δια 2π. Το βαρέλι αυτό τι παθαίνει, αφού όλη την επιφάνεια την τρώει ο πάτος και το καπάκι, το H αναγκαστικά πάει στο 0. Έχεις λοιπόν επιφάνεια βάσης που είναι το πιάρ τετράγωνο, όπου το R είναι αυτό που βλέπετε, επί 0. Ο όγκος είναι 0 λοιπόν. Άρα έχει και εδώ 0. Ό,τι και να είναι το άλλο νικάει. Εντάξει. Θετική ποσότητα είναι σίγουρα, γιατί το V του R είναι πάντα θετική ποσότητα από εδώ εδώ. Αυτή εδώ είναι, εδώ είναι το ολικό μέγιστο. Πρέπει δηλαδή ο βαρελάς να διαλέξει αυτό ως ακτίνα. Αν έχει α επιφάνεια, η ακτίνα του πρέπει να είναι αυτή που βλέπετε. Και πόσο θα βγει ο όγκος τότε σε σχέση με το α, αν θέλουμε μπορούμε να το υπολογίσουμε. Δηλαδή μπορούμε να πούμε ότι ωραία, το R είναι αυτό, ποιο είναι το αντίστοιχο, ή μπορούμε να το βάλουμε κατευθείαν εδώ μέσα να δούμε τι βγαίνει. Λοιπόν, ποιο είναι λοιπόν το V. Αυτό που θα βρω τώρα είναι η μέγιστη τιμή, έτσι. Ποια είναι η μέγιστη τιμή του όγκου που μπορώ να πετύχω με δεδομένο το α. Θα είναι αρ δεύτερα, αλφα δεύτερα λοιπόν επί το R που είναι αυτό εδώ, 6π, πλην π, όλο αυτό στην 3 δεύτερα. Ας το γράψω έτσι, 3 δεύτερα διά 6π στην 3 δεύτερα. Ωραία, για να συμμαζέψω λίγο εδώ πέρα τα πράγματα. Καταρχήν, παρατήστε ότι τα α εδώ είναι επίσης α επί α στην 1 δεύτερο, α στην 3 δεύτερα, άρα μπορώ να βγάλω ένα α στην 3 δεύτερα απ' έξω. Και τι θα μου μείνει μέσα, θα μου μείνει 1 διαρίζα 6π επί 2, αυτό μπαίνει μέσα ως 4, θα μπορώ να το γράψω έτσι. Εντάξει, μείον, π θα έχω πάνω και κάτω θα έχω 6π στην 3 δεύτερα. Αυτός ο αριθμός. Το βάζετε στο κομπιτέρα και βρίσκεται. Τι είναι. Το σημαντικό, παιδιά, εδώ πέρα, ότι θα βγει ένας καθαρός αριθμός εδώ επί α στην 3 δεύτερα. Λοιπόν, τώρα θέλω να συζητήσουμε λίγο γιατί αυτό το α στην 3 δεύτερα, παρότι μπορεί να σας φαίνεται να σας ξεγίζει λίγο, είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να υπάρχει πέρα σε σχέση με το α. Δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα άλλο. Να το δούμε ως εξής, με αυτό που καμιά φορά οι φυσικοί ονομάζουν ανάλυση διαστάσεων. Εντάξει, που είναι το εξής απλό κόλπο. Πείτε ότι οι μονάδες μέτρησης που έχουμε για το μήκος είναι το μέτρο, για το εμβαδό είναι το τετραγωνικό μέτρο και για τον όγκο είναι το κυβικό μέτρο. Ωραία. Ο όγκος μας λοιπόν πρέπει να μετρείται σε κυβικά μέτρα. Το α που έχουμε βάλει εμείς μέσα είναι τετραγωνικά μέτρα. Όταν θα βγάλεις λοιπόν εσύ δύο τετραγωνικά μέτρα στη θέση του α και το βάλεις μέσα και κάνεις πράξεις, πρέπει να σου προκύψει ένας αριθμός επί m κύβος, επί κυβικά μέτρα. Ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι το m τετράγωνο, που είναι, είναι αυτό που είναι, συνοδεύει τις μονάδες του α, το m τετράγωνο, να υψωθεί στην 3 δεύτερα. Οπότε θα γίνει κυβικά μέτρα. Εντάξει, το καταλάβατε, γιατί το α στην 3 δεύτερα είναι το μόνο που μπορεί να μπει εκεί πέρα. Γιατί πρέπει τα τετραγωνικά μέτρα να γίνουν κυβικά μέτρα. Για να γίνει το m τετράγωνο, να γίνει m κύβος, πρέπει να υψωθεί στην 3 δεύτερα. Εντάξει. Ένας άλλος τρόπος να το σκεφτείτε, αυτό είναι το εξής. Είναι ο εξής. Τι παθαίνει, παιδιά, το σχήμα, αν φερειπίν πολλαπλασιάσω. Τι παθαίνει το σχήμα αν πολλαπλασιάσω όλες τις διαστάσεις. Θα έλεγα με 2 έτσι για πιο απλό, αλλά στο βάλω ένα γενικό λάμδα. Δηλαδή εκεί που είχα, ας πούμε, 1 μέτρο το R και 2 μέτρα το H, θα έχω λάμδα μέτρα το R και ό,τι είχα το H επί λάμδα ύψος. Το φουσκώνω δηλαδή, ομοιόμορφα σε όλες τις κατευθύνσεις, το φουσκώνω επί λάμδα. Τα μήκη τι κάνουν, πολλαπλασιάζονται επί λάμδα. Οι επιφάνειες τι παθαίνουν. Όταν έχεις ένα, φανταστείτε ένα ορθογόνιο παραλληλόγραμμα, που πολλαπλασιάζεις και τη βάση και το ύψος με λάμδα, τι παθαίνει η επιφάνεια. Με τι πολλαπλασιάζεται. Με λάμδα τετράγωνο. Όταν λοιπόν τα μήκη πολλαπλασιάζονται με λάμδα, οι επιφάνειες πολλαπλασιάζονται με λάμδα τετράγωνο. Εντάξει. Και οι όγκοι, αν έχεις ένα ορθογόνιο παραλληλεπίπεδο που μήκος, πλάτος, ύψος πολλαπλασιάζονται επί λάμδα, τι θα πάθει ο όγκος του. Θα πολλαπλασιαστεί με λάμδα
κύβος. Όταν λοιπόν φουσκώνεις ένα σχήμα ομοιόμορφα με τον ίδιο πολλαπλασιαστή λάμδα, δηλαδή όλα σου τα μήκη πολλαπλασιάζονται επί λάμδα, τότε όλες σου οι επιφάνειες πολλαπλασιάζονται επί λάμδα τετράγωνο και όλες σου οι όγκοι επί λάμδα κύβος. Εντάξει. Ωραία. Αν λοιπόν εμείς στον τύπο που βγάλαμε για το μέγιστο, για το μέγιστο εδώ, που είναι ουσιαστικά ότι ο μέγιστος όγκου, συγγνώμη, είναι μια σταθερά, η σταθερά αυτή C που έγραψα είναι όλο αυτό το πράγμα εδώ, για να μην το τραβολογάω, επί α κύβος, α στην 3 δεύτερα. Εντάξει, και αυτός είναι ο μέγιστος όγκος, ας τον πω max V. Αυτό βγάλαμε. Ότι ο μέγιστος όγκος του βαρελιού είναι μια συγκεκριμένη σταθερά, ποια σταθερά, αυτό το νούμερο εδώ πέρα, επί την επιφάνεια στην 3 δεύτερα. Γιατί το 3 δεύτερο είναι αναγκαστικό και πάλι. Διότι φανταστείτε ότι παίρνουμε το ίδιο, την ίδια κατάσταση και πολλαπλασιάζουμε τα πάντα επί λάμδα. Τι να κάνουμε ένα βαρέλι δηλαδή, κάνουμε ένα λαμδαπλάσιο του βαρελιού. Τότε θα πρέπει ο μέγιστος όγκος να πολλαπλασιαστεί με λάμδα κύβος, εντάξει, αφού τα φουσκώσαμε όλα με λάμδα, ενώ το δεξί μέλος, το α, αυτό εδώ πέρα πολλαπλασιάζεται με λάμδα τετράγωνο. Πώς θα βγει το λάμδα κύβος? Πρέπει το λάμδα τετράγωνο να εξοδεύσει μια δύναμη. Ποια θα είναι αυτή η δύναμη για να γίνει το λάμδα τετράγωνο να γίνει λάμδα κύβος? 3 δεύτερα. Εντάξει, αυτό το επιχείρημα και το προηγούμενο με τετραγωνικά μέτρα ουσιαστικά το ίδιο πράγμα είναι. Είναι καλό τσεκ αυτό όταν έχετε να λύσετε ένα πρόβλημα να κοιτάτε τις μονάδες. Εντάξει, μπορείς, το πρόβλημα, άμα είναι τελείως αφηρημένο, μπορεί να μην έχει μονάδες, έτσι, αλλά άμα είναι ένα γεωμετρικό πρόβλημα, συνήθως έχει. Μην μου βγάλετε, ας πούμε, ένα όγκο ίσον με χ, όπου το χ είναι μήκος, κάτι δεν πάει καλά εκεί πέρα. Εντάξει. Εκτός αν οι μονάδες έχουν κρυφτεί μέσα σε μια σταθερά. Αλλά να το έχετε πάντα στο νου σας. Ωραία. Μια ερώτηση εδώ. Ωραία. Πάμε τώρα να δούμε ένα πρόβλημα ακόμα, που είμαι σίγουρος ότι το έχετε αντιμετωπίσει όλοι σας σε κάποια φάση καλοκαιρινή της ζωής σας. Ας πούμε λοιπόν ότι είστε στη θάλασσα με το φίλο σας. Και η θάλασσα είναι εδώ. Και η παραλία είναι εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι παραλία. Και εσείς μπήκατε μέσα να κολυμπήσετε και είστε εδώ. Εσείς. Και εδώ είναι ο φίλος σας. Εντάξει. Λοιπόν, κάποια στιγμή ο φίλος σας φωνάζει, έλα ήρθε ο καφές. Και εσείς θέλετε να πάτε από εκεί που είστε, κολυμπώντας φυσικά, εκεί που είναι ο φίλος σας. Λοιπόν, για τους περισσότερους από εμάς, το να περπατάς είναι πιο εύκολο και πιο γρήγορο από το να κολυμπάς, έτσι δεν είναι? Αν λοιπόν εσείς θέλετε να φτάσετε όσο γίνεται πιο γρήγορα στο φίλο σας, έχετε κάποιες επιλογές μπροστά σας. Αν ήμουν στη στεριά, θα τον έβαζα μπροστά ευθεία και θα πήγαινα, έτσι. Αλλά επειδή ξέρω ότι κολυμπάω πιο αργά από ό,τι περπατάω, μπορεί να πάω κατευθείαν στην παραλία και μετά να στήσω να πάω αριστερά από τον φίλο μου. Γιατί έτσι θα γλιτώσω, θα ελαττώσω το χρόνο που είμαι στο νερό που κολυμπώ αργά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή, ας πούμε ότι η στρατηγική σας για να πάτε να βρείτε το φίλο σας είναι η εξής, ότι ξεκινάτε από εδώ, πάτε σε ένα σημείο, πάτε σε ένα σημείο με ευθεία γραμμή της παραλίας, εδώ πέρα, και μετά από εδώ συνεχίζετε και πάτε πάλι με ευθεία μέχρι το φίλο σας. Αυτή είναι η στρατηγική σας. Αλλά δεν ξέρετε ποιο σημείο της παραλίας να στοχεύσετε ώστε να έχετε τον ελάχιστο χρόνο. Λοιπόν, για να το λύσουμε τώρα αυτό το πρόβλημα, να βάλουμε κάποια νούμερα μέσα, έτσι. Ας πούμε λοιπόν ότι το σημείο που είστε εσείς είναι αυτό, είστε στο σημείο α, ο φίλος σας είναι στο σημείο β, και ας πούμε ότι το σημείο αυτό εδώ πέρα, το εγκύτερο σημείο της παραλίας σας είναι το σημείο π, και το σημείο αυτό που θα επιλέξετε να στοχεύσετε είναι το σι, που ας κάνουμε την υπόθεση ότι το μήκος του, το πι σι, είναι χ μέτρα. Εσείς δηλαδή πρέπει να βρείτε το χ, ώστε με αυτή την επιλογή το χ, ο χρόνος που θα κάνετε να πάτε από το A στο C στο B είναι ο ελάχιστος δυνατός. Ωραία. Και ποιος είναι αυτός ο χρόνος? Α, θα πρέπει να κάνουμε και κάποιες υποθέσεις. Ότι η ταχύτητα μέσα στο νερό, ταχύτητα λοιπόν στο νερό, είναι, για να πούμε κάτι, ένα
μέτρο το δευτερόλεπτο. Ενώ η ταχύτητα στην άμμο είναι 3 μέτρα το δευτερόλεπτο. Λογικά νούμερα όμως. Εντάξει. Ποιος είναι ο χρόνος? Πόσο χρόνο θα κάνετε αν επιλέξετε να στοχεύσετε το χ για να πάτε στο φίλο σας? Λοιπόν, θα πρέπει να βρείτε καταρχήν αυτό το μήκος, αλλά πρέπει να βάλω και κάποια νούμερα, έτσι. Το AP, για να βάλω το νούμερο που έχω εδώ πέρα, είναι, ας πούμε ότι είναι 50 μέτρα. Το AP αυτό εδώ, θα το βάλω με κόκκινο ή με πράσινο. Αυτό εδώ είναι 50 μέτρα. Αυτό. Και το αυτό εδώ πέρα είναι 100 μέτρα. Εντάξει. Άρα λοιπόν, το μήκος AC με βάση το πυθαγόρειο θεώρημα, ποιο θα είναι? Θα είναι η ρίζα του 50 στο τετράγωνο και χ τετράγωνο. Έτσι. Θα είναι λοιπόν το μήκος του AC, για να το γράψω εδώ πέρα, το μήκος του AC θα είναι η ρίζα του 50 στο τετράγωνο, που είναι η μία κάθετη πλευρά, συν το χ αυτό, βλέπετε, συν χ τετράγωνο. Και ποιος είναι ο χρόνος που θα κάνω να διανύσω το AC? Θα είναι το μήκος δια την ταχύτητα. Θα είναι λοιπόν διαιρώ με το 1, έτσι, οπότε θα μου μείνει πόσο, να δούμε κάνω και κανένα λάθος πράξης, ναι, θα μου μείνει το ίδιο. Έχω διαιρέσει με το 1, οπότε απλά θα έχει ένα παρανομαστεί που είναι 1, αλλά αυτό πλέον είναι σεκόντ, έτσι, αυτό εδώ πέρα ήταν μέτρα. Και ποιος είναι ο χρόνος να πάω από το C στο B? Αυτό είναι πιο εύκολο. Το μήκος ποιο είναι? Είναι 100 πλην χ. Και διαιρώ με την ταχύτητα που είναι 3. Θα είναι λοιπόν 100 πλην χ δια 3 δευτερόλεπτα. Άρα λοιπόν εδώ στο τάφ του χ, ποια είναι η συνάρτησή μου? Είναι η ρίζα του 50 στο τετράγωνο και χ τετράγωνο συν 100 πλην χ τρίτα. Αυτή είναι η συνάρτηση που πρέπει να ελαχιστοποιήσω. Εντάξει. Και πάμε λοιπόν να υπολογίσουμε την παράγωγη της. Ταφ τόνος του χ. Πώς παραγωγίζω την τετραγωνική ρίζα? Θυμάμαι με τον κανόνα της σύνθετης συνάρτησης, πάμε εδώ πέρα, έτσι. Η παράγωγος του ρίζα χ είναι 1 δια 2 ρίζα χ, έτσι. Γιατί πολλαπλασιάζεται με ένα δεύτερο και αφαιρείται ένα από τον εκθέτη. Άρα θα έχω 1 δια 2 ρίζα 50 τετράγωνο και χ τετράγωνο. Αυτή είναι έχοντας παραγωγή στη ρίζα και τώρα χρωστάω την παράγωγη αυτής από το θεώρημα τον κανόνα της αλυσίδας. Η παράγωγος αυτής ποιο είναι? 2 χ. Οπότε θα έχω 2 χ εδώ και μπορώ να διώξω και τα διάρρεια κατευθείαν. Και μετά έχω και την παράγωγη του 100 πλην χ τρίτα που είναι πλην 1 τρίτο. Ωραία. Και θέτω αυτό ίσο με το 0. Και λύνω ως προς χ. Τι θα πάρω? Θα πάρω 3 χ ίσον ρίζα του 50 τετράγωνο και χ τετράγωνο. Τετραγωνίζω 9 χ τετράγωνο. Το χ είναι θετικό, οπότε δεν με πειράζει το τετραγωνισμός. Ίσον 50 στο τετράγωνο και χ τετράγωνο. Πάω το χ στην άλλη μεριά και έχω 8 χ τετράγωνο ίσον 50 στο τετράγωνο. Και διαιρώ με το 5, με το 8, συγγνώμη, 50 στο τετράγωνο δια 8, άρα το χ θα είναι 50 δια ρίζα 8, το ρίζα 8 είναι 2 ρίζα 2, έτσι, 50 δια 2 ρίζα 2, το 2 ρίζα 2 είναι σχεδόν 3, 50 δια 3 περίπου, 50 χωρίς το τετράγωνο, ναι, 50 δια 3, αυτό είναι περίπου 50 δια 3. Τι λέει λοιπόν ο κανόνας? Ότι όταν είναι να πάτε να βρείτε το φίλο σας, που ίσως είναι καλύτερο να το περιγράψουμε σε σχέση με... Όχι, όπως είναι. Και είναι 50 με 100, θα πρέπει να στοχεύσετε όταν το σημείο αυτό εδώ πέρα είναι 50 δια 3, δηλαδή ένα μήκος είναι λίγο μικρότερο από αυτό που έχω σχεδιάσει το πέρα. Εντάξει. Βλέπετε λοιπόν ότι σε πολλές καταστάσεις, ενώ είναι φανερό ότι ξέρεις, αν κάνω αυτό θα βγει τούτο, αν κάνω και θα βγει το άλλο, υπάρχει μια ενδιάμεση κατάσταση που σου δίνει τη βέλτιστη λύση. Αυτό είναι τυπικό, έτσι. Και δεν μπορείς να μαντέψεις ποια είναι, εκτός θα είναι πολύ στημένο το πρόβλημα. Πρέπει να
φτιάξεις τη συνάντηση που θες να βελτιστοποιήσεις, που μπορεί, εδώ ας πούμε ήταν ελαχιστοποίηση, ήθελα να ελαχιστοποιήσω τη συνάντηση ταύτου χ. Εντάξει, πρέπει να φτιάξεις τη συνάντηση που θες να ελαχιστοποιήσεις και να βρεις το ολικό της ελάχιστο. Και για ποια τιμή της παραμέτρου, εδώ την παράμετρο την είπαμε χ, στο βαρέλι την είπαμε R, έτσι, για ποια τιμή της παραμέτρου παίρνεις την ελάχιστη τιμή. Και αν θες να βρεις και ποια είναι η ελάχιστη τιμή, που εδώ δεν το κάναμε ακόμα, έτσι, μπορεί να πάρεις αυτή την τιμή για το χ και να τη βάλεις εδώ μέσα, που σου δίνει το χρόνο. Εντάξει, αν το κάνεις αυτό, θα βρεις ποιος είναι ο χρόνος. Αλλά αυτό είναι μια απλή αντικατάσταση, έτσι. Σε ένα πρόβλημα που σας ζητάω, ας πούμε, σε ένα διαγωνισμό, να μου βρείτε ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος, θα πρέπει να βρείτε το χ και μετά να βρείτε και το χρόνο. Πώς θα το βρείτε, για την τιμή αυτή του χ που βρήκατε, θα πάτε να τη βάλετε εδώ μέσα και να βρείτε πόσο βγαίνει. Εντάξει. Μια ερώτηση έχουμε εδώ. Ωραία. Πάμε να δούμε ένα ακόμη προβληματάκι βελτιστοποίησης. Ποιο είναι το μέγιστο εμβαδό ορθογωνίου τριγώνου με δεδομένη υποτείνουσα. Ποιο λοιπόν το μέγιστο εμβαδό ορθογωνίου τριγώνου με υποτείνουσα μήκους L. Θα βρούμε κάτι που φυσικά θα είναι μια συνάρτηση του L. Εντάξει. Ποιος μπορεί να μου πει με βάση τη συζήτηση που κάναμε προηγουμένως. Αυτό το L. Σε τι μορφή περιμένετε ότι θα εμφανιστεί στο τελικό σας αποτέλεσμα. Μπορεί να εμφανιστεί ας πούμε ως L κύβος. Ή ως και το L. Το L, μην ξεχνάτε, είναι μήκος. Και το ερώτημά σας είναι για μέγιστο εμβαδό. Έτσι. Τι αναμένεται λοιπόν να συμβεί στο L. Ναι. Θα εμφανιστεί ως L τετράγωνο. Γιατί. Για τον εξής απλό λόγο. Αν διπλασιάσω το L, περιμένω ότι το εμβαδό μου θα τετραπλασιαστεί. Δεν θα αλλάξει το σχήμα που μου δίνει το μέγιστο εμβαδό. Άρα προπλασιάζεται με δύο όλες οι... όλα τα μήκη. Άρα το εμβαδό μου τετραπλασιάζεται. Οπότε περιμένουμε ένα L τετράγωνο. Είναι καλό να ξέρεις τι περιμένεις, γιατί γλιτώνεις λάθη. Ωραία. Ας πούμε λοιπόν ότι είναι αυτό το ορθογώνιο τρίγωνο. Αυτή είναι η πλευρά L. Και ας πούμε χ αυτή την πλευρά και ψ τούτη. Αυτή είναι η ορθογωνία. Έχω λοιπόν κατευθείαν χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο ίσον L τετράγωνο. Και ποιο είναι το εμβαδό. Ποιο να απαλείψω από τα δύο, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Ας πούμε ότι. Λοιπόν, το εμβαδό του τριγώνου θα είναι πόσο, εν δεύτερο, χ επί ψ. Και θέλω να μεγιστοποιήσω αυτό. Ωραία. Λοιπόν, πώς θα το μεγιστοποιήσω. Καταρχήν θα πρέπει να εξαρτωθώ τη μία μεταβλητή. Δεν μπορώ να βελτιστοποιήσω κάτι που έχει δύο ελεύθερες μεταβλητές και δεν είναι και ελεύθερες. Συνδέονται με αυτή τη σχέση. Άρα λοιπόν μπορώ από εδώ να πω ότι το ψ τετράγωνο είναι το L τετράγωνο πλην χ τετράγωνο. Και τώρα έχω, είναι δύο τι να μπορώ να κάνω, ή να πάω και να αντικαταστήσω εδώ το ψ και να γράψω εν δεύτερο χ επί ρίζα του L τετράγωνο πλην χ τετράγωνο και να συνεχίσω μετά να κάνω παραγώγηση ως προς χ. Ας το κάνω να δω πώς θα βγει. Λοιπόν, αυτή είναι η συνάρτηση μου. Συμφωνείτε? Πάμε να δούμε την παράγω. Εψιλοντόνος του χ θα είναι εν δεύτερο. Παραγωγίζω πρώτα αυτό, θα είναι 1 και μου μένει και αυτό. Συν εν δεύτερο χ επί την παράγω τούτου. Εντάξει. Εν δεύτερο χ επί την παράγω αυτού εδώ. Τώρα αυτό θα έχει παράγω 1 δια 2 ρίζα L τετράγωνο πλην χ τετράγωνο και την παράγω αυτό που είναι μέσα στο υπόριζο, που είναι πλην 2 χ. Πλην 2 χ. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτό θα γίνει ένα πλην, θα φύγει το πλην από εδώ. Το 2 αυτό θα φύγει με το 2 τούτο. Και τι έχω. Εν δεύτερο ρίζα L τετράγωνο πλην χ τετράγωνο. Πλην εν δεύτερο χ τετράγωνο δια ρίζα του L τετράγωνο πλην χ τετράγωνο. Αν τώρα αυτό το θέσω ίσο με το 0 και τα θέσω αυτά ίσα μεταξύ τους, πολλαπλασιάζω με τη ρίζα, διώχνω τα εν δεύτερο και τι θα πάρω. Θα πάρω εδώ. Θα πάρω,
αυτό επί αυτό που κάνει L τετράγωνο πλην Χ τετράγωνο ίσον με Χ τετράγωνο, που σημαίνει ότι το L τετράγωνο είναι 2Χ τετράγωνο, που σημαίνει ότι το Χ είναι L δια ρίζα 2, και από εδώ βγαίνει ότι και το ψ είναι τόσο, και άρα δείξαμε ότι το ορθογώνιο τρίγωνο μέγιστου εμβαδού με δεδομένη υποτίμουσα είναι το ισοσκελές, αυτό που έχει ίσον ψ. Εντάξει. Και τώρα το εμβαδό πόσο βγαίνει το μέγιστο, αν βάλω το L δια ρίζα 2 στο Χ και ψ, θα πάρω ότι το εμβαδό, το μέγιστο εμβαδό θα είναι N δεύτερο Χ επί ψ, δηλαδή L ρίζα 2, L ρίζα 2, που κάνει L τετράγωνο, όπως το περιμέναμε, τέταρτο. Αυτό είναι το μέγιστο εμβαδό. Εντάξει. Μία εναλλακτική κατεύθυνση που θα μπορούσαμε να είχαμε ακολουθήσει είναι όταν πήραμε το ψ τετράγωνο από εδώ πέρα για να το βάλουμε εδώ και βάλαμε ρίζα, επειδή καμιά φορά οι ρίζες δημιουργούν προβλήματα στις πράξεις, σε μένα σίγουρα, φαντάζομαι και σε όλους, αλλά καλό να τις αποφεύγει κανείς, θα μπορούσε να πει κανείς το εξής, ότι αντί να μεγιστοποιήσω το ε του χ, θα πάω να μεγιστοποιήσω το τετράγωνο. Όταν μεγιστοποιείς το τετράγωνο για τις ποσότητες, αφού μιλάμε για θετικές ποσότητες, είναι σαν να μεγιστοποιείς την ίδια την ποσότητα. Άρα λοιπόν θα μπορούσα να πάω να δουλέψω με το χ τετράγωνο επί ψ τετράγωνο εδώ. Που αν το είχα έτσι, χ τετράγωνο επί ψ τετράγωνο, θα έβαζα αυτό εδώ χωρίς ρίζα και θα έκανα μετά την παραγωγή. Το ίδιο αποτέλεσμα θα έβγαζα βέβαια, έτσι, αλλά θα γλίτωνα αυτό τα ένα δια ρίζα κλπ. Που καμιά φορά μπορεί να μας μπερδέψουν. Όταν πάτε λοιπόν να μεγιστοποιήσετε μια ποσότητα και ξέρετε φερειπίνω ότι η ποσότητα είναι θετική και έχει μέσα μια ρίζα ξέρω, ή κάτι τέτοιο, τετραγωνίστε την. Ελαχιστοποιήστε ή μεγιστοποιήστε το τετράγωνο της. Το ίδιο αποτέλεσμα θα βρείτε. Έτσι δεν είναι? Κάντε δηλαδή μερικές τέτοιες απλοποιήσεις πριν αρχίσετε να κάνετε παραγωγή. Και θα ήθελα τώρα να λύσω το ίδιο πρόβλημα με τη λεγόμενη πεπλεγμένη παραγώγηση που είδαμε την προηγούμενη φορά. Να σας θυμίσω ότι η πεπλεγμένη παραγώγηση είναι όταν έχεις μία σχέση που συνδέει δύο μεταβλητές, το Χ και το Ψ στην περίπτωσή μας, και θες να βρεις την παράγωγο της μιας ως προς την άλλη χωρίς να λύσεις. Εντάξει. Για να δούμε πώς θα το κάναμε εδώ. Εδώ η σχέση που έχουμε είναι Χ τετράγωνο και Ψ τετράγωνο ίσον L, έτσι που συνδέει τις δύο κάθετες πλευρές Χ και Ψ με την υποτείνουσα. Ωραία. Και έχουμε και επίσης ότι η ποσότητα που θέλω να μεγιστοποιήσουμε, μάλλον το διπλάσιό της για να μην τραβολογάω το 2 το 1 δεύτερο, είναι αυτή εδώ. Θέλω να μεγιστοποιήσω αυτό. Ωραία. Αν θέλει να μεγιστοποιήσει αυτό, θέλεις η παράγωγος αυτού να είναι 0. Εντάξει, εδώ προσοχή τώρα, γιατί το χ και το ψ δεν είναι ανεξάρτητες μεταφέρειες. Η παράγωγος αυτού, η παράγωγος είναι πάντα ως προς χ, γιατί στο ψ θα δώσω τη σημασία της εξαρτημένης μεταβλητής στο χ της ανεξάρτητης, δηλαδή παίρνει τη μέση στο χ και αυτόματα παίρνει τη μέση στο ψ. Εντάξει, θες η παράγωγος να είναι 0. Όμως το ψ τώρα ποιο είναι? Πάμε εδώ πέρα. Παραγωγίζουμε δεξιά-αριστερά προς χ. Εντάξει. Αριστερά πρώτα. 2χ θα πάρουμε, την παράγωση του πρώτου είναι 2χ. Η παράγωση του δεύτερου ποια είναι τώρα? Θα είναι 2ψ, αλλά το ψ είναι συνάρτηση του χ. Άρα πρέπει να βάλω εδώ πέρα τον κανόνα της αλυσίδας, ψητόνος. Η παράγωση του δεξιού μέρους είναι 0, άρα βρήκα εδώ πέρα το ψητόνος. Πόσο το βρήκα το ψητόνος? Μπορώ να διώξω και τα διάρκεια και παίρνω ότι το ψητόνος ίσον πηγαίνει χ δια ψ. Ωραία. Έρχομαι λοιπόν εδώ. Με την ισοδύναμο αυτό. Παραγωγίζω ένα γινόμενο, έτσι. Χ τόνος ψ συν χ ψ τόνος. Ίσο με το 0. Το χ τόνος πόσο κάνει, παιδιά? Αφού η παράγωση είναι ως προς χ, το χ τόνος κάνει 1, έτσι. Άρα έχω ψ συν χ επί το ψ τόνος. Πού είναι το ψ τόνος? Να το. Τι μου δίνει αυτό? Για να πολλαπλασιάσω επί ψ. Όλα θετικά είναι, έτσι. Ψ τετράγωνο συν, μάλλον πλην χ τετράγωνο ίσον 0. Τι μου δίνει αυτό, επειδή είναι όλα θετικά, χ ίσον ψ. Κοιτάξτε πώς βρήκα ότι η περίπτωση που μεγιστοποιείται το εμβαδό είναι ίσως και τόσο ισοσκελές τρίγωνο. Δεν βρήκα καθόλου ποιο είναι το χ σε σχέση με το L, έτσι, αλλά βρήκα ότι είναι ίσο με το ψ. Τώρα μπορώ να ξαναγυρίσω εδώ, αφού ξέρω ότι είναι ίσο με το χ, να απαλείψω το ψ, δηλαδή να βάλω στη θέση του ψ το χ και να λύσω για να βρω ποιο είναι αυτό το μήκος, αν θέλω να δω. Εντάξει. Καταλάβαμε πώς δουλεύει η πεπλεγμένη παραγώγηση. Θυμόμαστε πάντα ότι το ψ είναι συνάρτηση του χ και κάνουμε την παραγώγηση ως προς χ.
Οπότε το χιτόνος, ας πούμε, είναι ένα. Αλλά το ψητόνος δεν είναι ένα. Το ψητόνος είναι παράγωγος του ψή. Ό,τι βγει αυτό, έτσι. Ωραία. Λοιπόν, από εδώ, θα σταματήσω εδώ, διότι από εδώ και πέρα ξεκινάω μετά για να μιλάω για κυρτότητα που αφορά τη δεύτερη παράγωγη και δεν με παίρνει ο χρόνος να το τελειώσω. Αλλά, προσέξτε τώρα. Η τετάρτη είναι αργία, έτσι, είναι 17. Για να μην αναστατωθεί το πρόγραμμα τελείως, επειδή είναι ωραία χωρισμένο σε εβδομάδες κλπ, θα ήθελα να διαβάσετε, να δείτε το υπόλοιπο της διάλεξης από τις περσινές. Εγώ θα τα ξανακάνω τη Δευτέρα, εντάξει, αλλά θα τα κάνω λίγο πιο γρήγορα γιατί έχουμε και την επόμενη εβδομάδα να καλύψουμε. Αλλά θα ήθελα λοιπόν να δείτε όλη τη διάλεξη, το σημερινό κομμάτι, συν τη Δευτέρα, συν από ό,τι ακολουθεί από εκεί πέρα, από την περσινή. Που, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, οι περσινές διαλέξεις είναι πιο καλοφτιαγμένες από τις φετινές, γιατί οι περσινές διαλέξεις φτιαχνόταν στο σπίτι προετοιμασμένα κλπ. Έτσι. Ενώ εδώ πέρα είναι ό,τι βγει. Εντάξει, παιδιά.